μου ένα τσιγάρο δανείκο. Βάλε ένα ποτό να ξεχαστούμε. Κλειστή πόρτα μη μας δει κανείς. Κι έλα τα παλιά να θυμηθούμε. Κλειστή πόρτα μη μας δει κανείς. Κι έλα τα παλιά να θυμηθούμε. Πάμε! Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνείο. Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνείο. Εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνείο. Εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνείο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τώρα το τσιγάρο στα δύο τέτοιες εποχές είναι λίγο δύσκολο. Άλλαξαν οι εποχές, η νεολαία βαδίζει, θα τα πούμε και σήμερα εκτενέστερα, θα ασχοληθούμε με την νεολαία, γιατί είναι και αυτή που πήρε από τα χέρια την εκπομπή μας. Ποιος να το περίμενε, πέρα φυσικά από εσάς τους τηλεθεατές, η νεολαία πήρε την εκπομπή λοιπόν από το χέρι. Ανεβάζουμε αποσπάσματα στο TikTok με 30.000 θεάσεις και πλέον δηλαδή. Αυτή είναι η τεχνολογία. Εμείς εδώ στηρίζουμε τους νέους, τους μαθαίνουμε να έχουν έναν τρόπο σκέψης, ζουν μέσα στις οικογένειες, ακούν τα προβλήματα των δανειακών υποχρεώσεων, στεναχωριούνται. Και όπως μου έμεινε από μια κυρία δανειολήπτρια, η οποία σήμερα είναι στην ευχάριστη θέση, και όπως το είχα υποσχεθεί πριν από δύο εβδομάδες και δεν το πίστευε κανείς, ότι ακόμα και πληστηριασμό που έκανε η Ίντρουμ, της έφαγαν τις 8.000 ευρώ, εμείς θα ρυθμίσουμε το δάνειο. Και σήμερα ήρθαν τα ευχάριστα, ήρθε το mail, μας ζητήθηκαν τα έγγραφα λοιπόν για να προχωρήσουμε σε αυτήν τη διαδικασία. Θα πω με εκτενέστερα, θα την έχουμε και ζωντανά. Όπως ζωντανά σήμερα θα έχουμε έναν δανειολήπτη, στον οποίο παραστάθηκα σαν μάρτυρα σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσα, ένα εξαιρετικό πρωτοδικείο, με εξαιρετικούς δικαστές, και μάλιστα άκουγα τη δικαστή να δικάζει μια υπόθεση και συγκινήθηκα για ένα παιδί, ανεξάρτητα με τη δική μας την υπόθεση, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν το έχουν καταλάβει τα φανς και οι τράπεζες, ότι ο καθένας στη δουλειά του ξεχωρίζει. Και όταν έχεις να κάνεις με τον κύριο Τζίμα, άλλωστε δεν θα ξεχωρίζαμε, δεν θα κάναμε την εκπομπή και δεν θα προβάλαμε αυτά που προβάλλουμε αν δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε πράγματα. Είναι δύσκολο να πάρθει ένα κίνητο λοιπόν από δικό μας πελάτη, να μην πω ακατόρθωτο δηλαδή. Γιατί δεν μας βρουν μπροστά τους. Είτε ακόμα και την ημέρα του πληστηριασμού, είτε και μια μέρα μετά τον πληστηριασμό. Με λύπη μου, διαπίστωσα και το είπα πάμπολες φορές. Εσείς οι τράπεζες, μην στέλνετε διευθυντές και κοριτσάκια όπως έστειλαν σήμερα μια μάρτυρα, η οποία ήταν υπάλληλος και ψεύδεται. Πρέπει να ξέρετε ότι οι τοπικοί δικηγόροι, οι δικαστές εκεί, ξέρετε, οι άνθρωποι εκεί μπορεί να μην σας μηνύσουν. Ο κύριος Τζίμας όμως είναι αυτεπάγγελτα αδικήματα, η απάτη, απάτη επί δικαστήριο, και να βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο, μικρούλα κυρία μου εκεί που δουλεύει στην τράπεζα. Εγώ δεν θέλω ούτε τον πελάτη μου την εντολή, την έχω άλλωστε από την εξουδότηση, ούτε να με σηκουντάρει κάποιος δικηγόρος. Θα είσαι 30 χρόνια εκεί στα δικαστήρια, μήνυση στη μήνυση, γιατί τα δικαστήρια δεν είναι πολιτικά δικαστήρια. Ένα δικαστήριο εκτός από πολιτικό γίνεται σε μηδέν χρόνο ποινικό δικαστήριο. Πόσο δε μάλλον όταν είσαι ένας άνθρωπος που ασκείς κοινωνικό λειτουργήμα, δικηγόρος, και ψεύδεσαι ενώπιον της Προέδρου και του δικαστηρίου. Και ενώ εμείς μιλούσαμε για αιτήματα του 12ου μήνα που τα έκανε η δική μου ομάδα, εγώ προσωπικά και έμειναν αναπάντητα, ή μπας συμπληρωτώσει, είμαστε σε περίοδο διαπραγματεύσεων και θα δείτε τι σημαίνουν διαπραγματεύσεις, να ψεύδεσαι σαν νομικός παραστάτης της τράπεζας, εξαιρετική μου κυρία, δεν κατάλαβες καλά. Έχουμε να κάνουμε έναν ελληνικό λαό. Έχουμε να κάνουμε μια περιουσία, όπως θα δείτε παρακάτω, όταν επισκέπτηκα μετά το δικαστήριο την περιουσία και είδα μια περιουσία μισό εκατομμύριο. Και εσείς εκεί τραπεζούρα πάτε το φάτε με 125.000 ευρώ. Άρα θα δείτε, να εύχεστε να γίνει, να πάνε όλα καλά.
και να βγάλει ορθή απόφαση πρόεδρος, γιατί θα είστε 20 χρόνια στα δικαστήρια. Δεν έχετε καταλάβει καλά τι σημαίνει, τι σημαίνουν άνθρωποι έμπειροι, γνώστες, ποινικού, αστικού, πολιτικού, εν πάση περιπτώσει δικαίου, και άνθρωποι που γνωρίζουν τη δουλειά τους και βάζουν τα στήθια μπροστά. Με εξισοδότηση πάντα τον πελάτη. Άρα, μικρούλα μου, δημόσια υπάλληλη εκεί της τράπεζας της Καρδίτσας, να μην κοιμάσαι ήσυχη από εδώ και πέρα, λοιπόν. Γιατί το να ψεύδεσαι, ξέρεις, κατ' εντολή άλλων, στα ποινικά δικαστήρια υπάρχει και εισαγγελέση. Και δεν είναι μόνο οι πρόεδρος, έτσι. Δεν είναι μόνο οι πρόεδροι, υπάρχουν και εισαγγελείς. Και εκεί θα καταλάβεις μετά τι σημαίνει να πας και να καταθέτεις, ενώ είσαι γνώστης, ψέματα. Όπως ψέματα ήταν όταν αναφερόταν για ένα αίτημα 5 ΝΑΤΟ που δεν είχε καμιά σχέση, δεν το είχαμε κάνει εμείς δηλαδή. Είχε πέσει θύμα ο άνθρωπος, δικηγόρο των Αθηνών, το είπαμε πάμπολες φορές. Σήμερα όμως θα δούμε και άλλα πράγματα, την επίσκεψη ενός για μένα μεγάλου ανθρώπου στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της ομάδος του που αγωνιζόταν εδώ με το Βόλο. Θα πούμε εκτενέστερα πράγματα για αυτόν τον επιχειρηματία, θα πούμε πάρα πολλά και θα δείξουμε πολλά πράγματα και ποιους φιλοξένησε κατά τα Θεοφάνια εκεί στον Περαιά, και θα πούμε και εμείς την άποψή μας γενικά για αυτόν τον άνθρωπο και για κάποια άλλα πράγματα που συνέβησαν στην πόλη. Θα σχολιάσω, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, και θα είμαι πάρα πολύ σκληρός, να το ξέρετε αυτό, και θα το κάνω, ξέρετε, γιατί διάβασα τα δημοσιεύματα και τα λοιπά. Θα το κάνω γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε παρεξηγήσει πολλά πράγματα. Είδα τοπικούς άρχοντες να είναι κάτω από την εξέδρα. Και θα είμαι πάρα πολύ σκληρός στα Θεοφάνια. Έχετε παραξηλώσει πάρα πολλά πράγματα. Δείξε λίγο έτσι, Μαρία, να πάρει ο κόσμος μια εδώ, βλέπετε. Εδώ μια συνομιλία του Δημάρχου. Για να δούμε εκεί στην εξέδρα, εσείς που αναλάβατε να κάνετε αυτήν εδώ την εκδήλωση, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, ειδικά και στις δημόσιες σχέσεις και σε αυτά τα επαγγέλματα, είμαστε από μωρά παιδιά, να απαξιώνετε θεσμούς και ανθρώπους που ψηφίστηκαν, υπερψηφίστηκαν μάλλον, και δεν αναφέρω μόνο στον Δήμαρχο, ένα ευγενέστατο νεαρό που συμπαθώ, και δεν το έχω πει ποτέ, είναι ο κύριος Μεγικόπουλος. Θα πω κάποια πράγματα και για αυτόν. Ένα βουλευτή, έναν άνθρωπο που έρχεται από μια εξαιρετική οικογένεια, γνώρισε τον πατέρα του, μου έκανε την τιμή να τον γνωρίσω και διέγνωσε λοιπόν σε μια τυχαία συνάντησή μας ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό νέο και βουλευτή. Θα πούμε πολλά πράγματα και γι' αυτό. Για να δούμε όμως, Μαρία, έτσι, να ξεκινήσουμε από την ευχάριστη έκπληξη την οποία είχαμε υποσχεθεί στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν εκείνα τα περιβόητα 8.000 ευρώ. Όταν τα εφάρπαξαν λοιπόν από την κυρία το 2019, ενώ είχε μεταβιβαστεί το δάνειο μετά μία μέρα, τα έχουμε πει πάμε πολλές φορές, βλέπετε, θα δείτε λοιπόν εδώ την κατάθεση των 8.000 ευρώ. Ζητούσαν μετά άλλα 15 πρόσφατα για να μην τις φάνε το σπίτι. Βγάλαν το σπίτι στον πληστηριασμό, αναλάβαμε εμείς και έστειλα τη μήνυση και την αγωγή κατά της εταιρείας. Και σου λέω, κύριε, πάρτε μια εικόνα αν θέλετε να πάμε σε αυτόν τον δρόμο. Ανταποκρίθηκαν αμέσως φυσικά μέσα στην εβδομάδα για να είναι διαπραγματεύσεις και είναι προς τιμή τους η εταιρεία. Και αξιότιμη μάλιστα, κύριε Τζίμα, το βλέπετε εδώ. Πολλές φορές μου λέτε ότι δεν τα βλέπετε, αλλά τα διαβάζω εγώ, ξέρετε. Και όποιος αφιβάλλει κάποιο όγραφο μπορεί να το δει και το ανεβάζω και στη σελίδα μου στο Facebook και όχι μόνο δημόσια. Λοιπόν, αξιότιμη κύριε Τζίμα, παρόλο που συντελέστηκε ο πληστηριασμός, να τα βρούμε και να ρυθμίσουμε. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα, αν μπορούμε, εγώ ξέρετε εδώ είμαστε ζωντανή εκπομπή και θα τα κάνουμε πάντα όλα όμορφα και όπως τα αισθανόμαστε, αν μπορούμε να βγάλουμε την κυρία στον αέρα, παρακαλώ, το κοντρόλ. Αν μπορούμε, αν υπάρχει, ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ, ευχαριστώ. Είδα λοιπόν, ζητήθηκαν τα έγγραφα, συνομίλησα φυσικά με τον, οι εταιρείες έχουν εξουδετημένους υπαλλήλους που έχουν το φάκελο και διαφαίνονται, όχι διαφαίνονται, ήδη έχουμε απτό παράδειγμα, ήρθε το mail, κύριε Τζίμα, στείλτε μας αυτά τα χαρτιά να προχωρήσουμε. Διότι, κυρίες και κύριοι,
έλεγα ότι όταν παίρνεις 8.000 ευρώ και αυτά τα χρήματα παραμένουν σε έναν λογαριασμό, τον οποίο λογαριασμό δεν αφαιρείς τα έξοδα των πληστηριασμών και τα υπόλοιπα να πάνε στο δάνειο, είναι ποινικά αδικήματα και όχι μόνο. Πόσο δε μάλλον όταν κατά τον ίδιο τρόπο προσπαθούσα να προσπάσω μου την κυρία, λοιπόν, 15.000 ευρώ. Καλησπέρα. Πέρα σας. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις, γιατί σήμερα είναι μια καταιγιστική εκπομπή με 45 θέματα και πλέον. Περιμένατε αυτή την εξέλιξη σήμερα, γιατί σας έστειλα το mail και η κόρη σας προποθυμοποιήθηκε να συντάξει τα έγγραφα, να μου τα στείλει, να τα στείλουμε αύριο στην εταιρεία. Περιμένατε ότι μετά από ένα πληστηριασμό μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα? Όχι φυσικά, αλλά πίστευα ότι έχετε μεγάλη δύναμη, ότι έχετε τη δυνατότητα. Πίστευα πολύ σε εσάς όμως. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω δύο ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Όταν πήγατε να βάλετε τα δεύτερα 15 χιλιάρικα, ποια φώτιση σας ήρθε και δεν καταθέσατε τα χρήματα? Τι υποψιαστήκατε? Τι φώτιση, υποψία. Τι να πω τώρα, υποψία ότι θα πάνε χαμένα. Τώρα... Γιατί κάποια στιγμή και ο προηγούμενος νομικός που είχαμε, όταν το ρωτήσαμε εκείνα τα 8 συνυπολογίζονται, μας είπε κάποια στιγμή όχι. Μετά άλλη φορά μας είπε ναι. Και κάπου εκεί δεν το πίστεψα εγώ αυτό το πράγμα. Λέω, μια μας λέει ναι, μια όχι, τώρα βάλω τα 18 και μετά μας λένε και μόνο για αναστολή και όχι για... πώς το λένε, και όχι για... Ρύθμιση. Ρύθμιση. Έτσι. Να πούμε στον κόσμο φυσικά ότι αυτό το ακίνητο δεν ήταν, ήταν μια αξία 50-60 χιλιάδων ευρώ. Άρα αν σας πήραν 8, σας έπαιρναν και 15, 8 και 15, 23 χιλιάδες ευρώ, δεν γινόταν η ρύθμιση. Και, 4, και τα 4 και 700. Τα 4 που κάνανε κατάσχεση σε λογαριασμό. Και από ό,τι καταλάβατε και το είδατε, το ελέγξατε κι εσείς, το ελέγξαμε όλοι, το δείξαμε εδώ, ότι αυτά τα χρήματα δεν πήγε ούτε ένα ευρώ στο δάνειο. Να. Έτσι. Αυτό ήταν το δυσάρεστο, αυτό φοβήθηκαν και γι' αυτό είπαμε ότι ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε άνθρωποι πριν τους μηνύσουμε ή ακόμα και αν τους μηνύσουμε, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε τον εξοδικαστικό και μια τέτοια αξιότιμη κυρία έχουμε έτσι ζωντανά και μας πληροφόρηση. Πιστεύω να είστε χαρούμενοι λοιπόν, να πάνε όλα καλά, να ευχηθώ, καλό σας βράδυ. Είμαι, ελπίζω, να είστε καλά, πιστεύω να είστε καλά. Ότι είστε καλά. Πολύ δυνατός σε αυτό που κάνετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σήμερα έτσι άνοιξε η καρδιά μου λίγο. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, καλό σας βράδυ, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, να δίνουμε χαρά στον κόσμο, να επιλύουμε προβλήματα, να σας συμβουλεύουμε, εσείς αποφασίζετε, έχετε τους νομικούς σας παραστάτες, αλλά να ξέρετε ότι εγώ είμαι και πολύ σκληρός και θα πρέπει να αντιληφθούν δηλαδή ότι, γιατί άκουσα και αν δεν άκουσα θα έπρεπε και σήμερα να σπρίσουν τα μαλλιά μου. Επικαλέστηκε ότι η διαταγή πληρωμής λέει, οι συνήγορους της τράπεζας εκδόθηκε το λέω 14 και δεν μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό. Ο εξοδικαστικός κώδικας διοντολογίας είναι από το 13. Αλλά και να μην ήταν, και ρωτώ εγώ, οι άλλες εταιρείες που κάνουν ρυθμίσεις για δάνεια που είναι το 8, το 9 και έχουν εκδοθεί και διαταγές πληρωμής. Λοιπόν, είναι ηλίθιοι και είσαστε εσείς μόνο εκεί στην καρδίτσα οι έξυπνοι. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν ότι όταν έχεις νομικούς παραστάτες, όταν έχεις ανθρώπους συμβούλους σωστούς, λοιπόν, ότι δεν μπορούν να σε αδικήσουν. Και μια τέτοια μεγάλη δικαίωση πήγε να γίνει σήμερα. Και δεν λέω μόνο για τον πληστηριασμό, θα δείτε τι εννοώ. Για να δούμε λοιπόν την επόμενη καρτέλα μας, Μαρία. Βλέπετε λοιπόν εδώ, άλλη μια, έτσι να το πω εγώ, επιτυχία, μια δύσκολη για να πάρεις μια αναστολή. Ξέρουν οι δικηγόροι, όταν κάποιος έσφαλε, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η δικαιοσύνη. Και εκδόθηκαν και είναι 4 αποφάσεις μάλιστα, οι οποίες απορρίπτουν και στενάζουν στη γούνα μια επιχείρηση και καταφέρνεις κατέφεση να πάρεις την αναστολή και μάλιστα από ένα πρωτοδικείο που έμεινα έκπληκτος, εφετείο, έκπληκτος, ευγενέστατη υπάλληλη, δεν περίμενα δηλαδή να συναντήσω μια τόσο
οργανωμένη, να το πω εγώ έτσι, εργασία από τους υπαλλήλους, προθυμία και όχι μόνο δικαστές και τα λοιπά, το εφετιουλάρι σας. Συγχαρητήρια λοιπόν στους δικαστές. Και μην μου πείτε γιατί λέμε συγχαρητήρια. Ναι, είναι άνθρωποι, θέλουν και τα συγχαρητήρια, γιατί στο φινάλι κοινωνικό έργο κάνουν. Δεν αδικούν κανέναν και αυτές οι υποθέσεις εδώ, εμείς χειριζόμαστε ανθρώπους που δεν είναι απατεώνες, ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν. Και ο και αλίμονο, αν φτάσουμε στο σημείο να κυνηγάμε και τους δανειολήπτες που θέλουν να πληρώσουν. Γιατί όπως θα δείτε παρακάτω στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, θα δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια. Και θα τρέχετε τράπεζες και οι πολιτικοί και οι αρχηγοί με χέρια και με πόδια. Και δεν θα φτάνετε. Γιατί η κρίση θα φέρει κι άλλα. Αλλά εμείς σας φέρνουμε ανθρώπους να λύσουν τα προβλήματα. Λοιπόν, και δεν θέλω να επενέσω το δικηγόρο που παραστάθηκε για τον πελάτη μου, τον πιο αξιόλογο δικηγόρο της Καρδίτσας, για μένα έναν από τους πιο αξιόλογους δικηγόρους της Καρδίτσας, δεν θέλω να αναφέρω το όνομα γιατί είναι τέτοιο επίπεδο άνθρωπος, λοιπόν, που μου ζήτησε, κύριε Τζίμα, λέει δεν χρειάζεται, εγώ θα το κάνω όμως κάποια στιγμή. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε για τις υπηρεσίες του, για τις προσφορές του. Νομίζω τον, ειδικά τον απόλαυσα όταν έκανε την τελευταία ερώτηση και της είπε, κυρία μου, είστε μάρτυρα σε τράπεζα, μπορείτε να μας πείτε αν στην πρόταση, το βελτιωμένο πρόταση, η βελτιωμένη πρόταση από το σύμβολο του κύριου Τζίμα απαντήθηκε από την τράπεζά σας? Και τι είπε, κυρίες και κύριοι μάρτυρας, ενώπιον του δικαστηρίου? Λέει, είναι, λέει, τώρα λέει, την ερευνά η επιτροπή. Δηλαδή το αίτημα, έτσι, δεν έχει απαντηθεί αν το απορρίπτουν ή αν θα το κάνουν δεικτό και προχωρούσαν στον πληστηριασμό. Αυτή είναι η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Και έλεγα ότι δεν κατάλαβαν ότι ο εξουδικαστικός είναι αυτός. Και θα το δείτε παρακάτω γιατί είναι αυτός ο εξουδικαστικός. Και μάλιστα πήγε να μας κάνουν διάλυξη, πια μια τράπεζα που έχω 200 επιστολές, όταν έγινε ο νόμος του Δέντια το 2014. Δεν είχαν τη να υποστηρίξουν τα συστήματα, τους ανθρώπους, να ενταχθούν οι άνθρωποι. Έγινε ο εξουδικαστικός, λοιπόν θυμάστε τότε για το, που έλεγε ότι αν αποφασίσει το 60% των πιστωτών και τα λοιπά, πάλι μου στέλνανε επιστολές στους εξουδικαστικούς, οι τράπεζες αυτές οι συνεταιριστικές, δεν μπορούμε να στηρίξουμε, δεν ξέρουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Δηλαδή, και τότε θυμάστε με τον νόμο εκείνο, λοιπόν, μπαίναν και συντονιστές, λοιπόν, και μου δείχναν τις επιστολές και τις κράτησα και να εύχονται να πάει καλά υπόθεση, γιατί αυτά θα σε ποινικό, ξέρετε, θα ξεφτύψουν και είναι και ποινικό αδίκημα όταν το ακίνητο θα έχουμε εδώ τον πελάτη σε λίγο, τον πελάτη τους δηλαδή, τον δανειολήπτη, όταν πήγα και του πήγα, λέω, αυτό στο βγάζω στον πληστηριασμό για 125.000 ευρώ, θα πάτε φυλακή. Μισό εκατομμύριο έχει περιουσία του, αυτή. Δεν έχει σημασία αν έκανε διόρθωση ο άνθρωπος, γιατί πίστεψε σε αυτά που λέγατε. Και σήμερα λέγατε ψέματα. Για να δούμε όμως ένα μήνυμα που με συγκίνησε, λοιπόν. Είναι η κυρία Κολουβού. Δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνο, τη βγάλαμε μια φορά εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, είναι ντροπή. Και όσοι ξέρετε, θα σας το πω δημόσια, προσπαθείτε να χλιβάσετε την κυρία ή τέτοιους ανθρώπους, να ξέρετε ότι ζωή γυρίσματα και σε αυτήν τη θέση μπορεί να είστε εσείς οι ίδιοι. Και μην έχετε, γιατί το βλέπω καμιά φορά μου γράφετε μηνύματα, κύριε Τζίμα, ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Να πληρώσουν τι? Ξέρετε τις προϋποθέσεις που πάρθηκε το δάνειο, ποιος φταίει που είναι σε αυτήν την κατάσταση, ή γνωρίζετε το ήθος του ανθρώπου και τους κρίνετε? Σταματήστε τα αυτά. Οι πολιτικοί που θέλουν να βάλουν διαβάλματα, να μας χωρίσουν σε 2-3 κατηγορίες, λοιπόν, θα δείτε τι θα πάθουν από εμάς, από τον ίδιο τον δανειολήπτη και από τους ανθρώπους αυτούς που είναι νοήμονες και καταλαβαίνουν και συμπονούν τον συνάνθρωπό τους. Λοιπόν, θα φάνε μαύρο σταυρό, δηλαδή, για να τα λέμε. Και όποιος βοηθήσει, εδώ εμείς θα τον επαινούμε. Γιατί το να πει ότι θα προστατεύσω την κατοικία, θα κάνω εκείνο, εμείς δεν μας άμα από τέτοια ξέρουμε τι μπορεί να υλοποιηθεί και τι όχι. Οι άγωνοι πληστηριασμοί, λοιπόν, για να δούμε. Βγαίνουν άγωνοι πληστηριασμοί. Όπου λοιπόν τα φαντς τα βρίσκουν δύσκολα, ανεβασμένες τιμές, επιχειρήσεις, σπίτια, βλέπετε εδώ, άγωνοι λέει πληστηριασμοί. Δημοσίευμα, λοιπόν, της οικογένειας Νίκα,
Και πάτε λοιπόν να εφαρπάξετε κάτι σπιτάκια 30, 40, 50, 60 χιλιάδες, 70, 80, 100 χιλιάδες ευρώ, Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Βόλο, Τρίκαλα θα δούμε και άλλες πόλεις. Γιατί εκεί μπορείτε να τα νοικιάσετε, μπορείτε να κάνετε μια ανακαίνιση μικρή, να τα μεταπολίσετε ή εν πάση περιπτώσει έχετε αυτούς τους γύρω-γύρω, τους δικούς σας, τους οποίους τους ψαρεύετε και πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι Έλληνες δικαστές, είτε γιατί κάνετε κατάσχεση χείρας τρίτου και τους καλείτε να βάζουν τα ενίκια, οπότε έρχεστε σε συμφωνία και, λέτε εσείς με οι τράπεζες πονηρές, γιατί να πρέπει να δώσετε 300 ευρώ, να μην τα παίρνουμε εμείς, όταν ας πούμε τα εισοδήματά του, τα πραγματικά εισοδήματά του μπορεί να δίνει 200 δηλαδή. Άρα λοιπόν, εμείς σας ξεχρεώσαμε, από εμάς λειτουργείτε σήμερα, από τον ελληνικό λαό και ερχόσαστε αντιμέτωποι με τον ελληνικό λαό. Βράζει, σιγουβράζει ο ελληνικός λαός. Σας προσδοποιώ να το ξέρετε. Για να δούμε όμως έτσι και για τη σημερινή υπόθεση, έτσι να πάρουν και τις καρδίτσες και όλη η Ελλάδα έτσι μία γνώση για να ξεδιαλύνουμε τα θέματα. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, βλέπετε τι λέει εδώ. Οι απαντήσεις λέει πρέπει να είναι γραπτές, αποφάσεις δικαστήριων. Λοιπόν, και πρέπει να είναι και μία και δύο και τρεις φορές να κάτσεις να μιλήσεις, διαζώσεις. Αυτό είναι ο εξωδικαστικός, κώδικας διοντολογίας, διαζώσεις. Δεν υπήρχε ούτε κομπιούτερ. Λοιπόν, μας είπε σήμερα, λέει, δηλαδή, μπορώ να επιλέξω ό,τι θέλω. Το διαζώσεις, κυρία μου. Έχω ένα σύμβουλο, κυρία τράπεζα, κυρία μου εσείς που δουλεύετε στην τράπεζα, ο οποίος είναι με εκπροσωπεί και θέλει να λύσει το πρόβλημα διαζώσεις. Λοιπόν, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ποιο κομπιούτερ και ποιο αν μπήκε λέει στα ευάλωτα, λέει αν το ζήτησε. Ποια κουμπί, αυτά είναι μεταγενέστερες πράξεις, είναι δευτερεύουσες πράξεις, οι οποίες γίνανε εκ του πονηρού. Γίνανε εκ του πονηρού και σιγά. Τι εξουδικαστικός είναι αυτός, άμα εγώ κάνω το αίτημα και να περιμένω να το εγκρίνει άλλος. Ποιος με εκπροσωπεί εμένα εκεί, το κομπιούτερ. Άντε σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε γιατί θα φάτε πολύ μαύρο από τον κόσμο. Αυτό θέλω να σας πω μόνο. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο εξωδικαστικός. Έχω το δικηγόρο μου, το σύμβουλό μου με εξουσιοδότηση, σου στέλνει τα αιτήματα, απαιτώ να μου απαντήσεις γραπτά για να έχω αυτά στοιχεία στο δικαστή και όχι όποτε θέλεις απαντάς και όποτε θέλεις να απαντάς. Απάντα όχι, ναι, έχεις το δικαίωμα και εμείς να κάνουμε τα νόμιμα μετά. Αγουγές, μηνύσεις, για να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία. Αυτό είναι ο εξωδικαστικός. Για να δούμε αν μπορείς, έτσι τον πελάτη θέλω σήμερα από την καρδίτσα, αν μπορείς να έρθεις σε επαφή με τη Μαρία. Για να δείτε λοιπόν, γιατί εμείς, μου λέει και πιστεύαν και φυσικά συμβούλευε δικηγόρος. Έτσι λοιπόν, ότι ξέρεις λέει, δεν κρατάει πρόοδος πρακτικά, είναι ασφαλιστικά μέτρα, γνωρίζετε. Εμείς είμαστε έμπειροι κυρία μου. Είχαμε δίπλα δύο μάρτυρες εκεί που ακούγαν. Λοιπόν. Και δεν ξέρετε, εμείς ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά. Όσο και να φαίνεται παράξενο, γιατί δεν θα προσβάλλουμε τους τοπικούς δικηγόρους, εμείς βάζουμε και τον πρόεδρο μάρτυρα. Σε έρθει ο πρόεδρος να μας πει αν τα είπε ή όχι. Με δύο μάρτυρες εκεί, και ένας εγώ τρεις δηλαδή. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας λοιπόν από το πρωτοδικείο, είχα την απορία, τι είναι αυτό το οποίο αναγράφεται ότι κατασχέεται, λέει, 125.000 ευρώ και θέλησα να πάω να δω. Και είδα λοιπόν μια οικογένεια, νοικοκύριδες, μια οικογένεια με επιχειρήσεις, για το συγκεκριμένο, να το πω εγώ δανειολήπτη, 450 χιλιάρικα η επιχείρησή του, η επιχείρηση του 450 χιλιάρικα, κυρίες και κύριοι, και λέει ποιος είναι αυτός ο εκτιμητής, που έβαλε 125.000, δεν ξέρει ότι και αν συντελιστεί ο πληστηριασμός θα καθίσει στους καμνί. Για δώσε λίγο, σε παρακαλώ, τον κύριο. Δώσε τον κύριο το δανειολήπτη στον αέρα. Δώσε μου λίγο το δανειολήπτη στον αέρα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τζίνα. Πιστεύω ότι μείνατε έκπληκτος όταν είδατε την έκπληξή μου επισκεπτόμενος στα κίνητά σας. Είδατε, έμεινα άφωνος. Ένα νοικοκυριό. Μια επιχείρηση η οποία μπορεί να προσφέρει στον κόσμο, στο λαό, στη χώρα. Και όταν αντιλήφθηκα ότι πρόκειται γι' αυτό, είναι δυνατόν να έχουν εκτιμήσει αυτό το ακίνητο για 125.000 ευρώ. Είναι αυτό που λένε,
έχουν το μαχαίρι αντί για τον καρπούζι, ό,τι θέλουν κάνουν. Κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Να το πούμε δημόσια στον κόσμο. Δεν έχει σημασία αν πιστήκατε ότι και προχωράει εξωδικαστικός και αναμένεται η απόφαση και να μην κάνετε και διορθώσεις και τέτοια, γιατί ήδη σας διαβεβαιώναν ότι σας δίνανε την ελπίδα και ήδη ρυθμίσατε με τις άλλες τράπεζες και ήρθε αυτή να αρπάξει ένα κίνητο 450.000 και πλέον για 125.000 ευρώ. Έτσι να το πείτε δημόσια. Είναι έτσι κύριε τα πράγματα. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο μου να το ξέρετε εδώ ότι τα δικαστήρια έχουν και ποινικά δικαστήρια και όταν θα ζητηθούν εκθέσεις, αν πάει κάτι στραβά, λοιπόν, και θα έρθουν άλλοι εκτιμητές και θα πάει κατηγορούμενος εκτιμητής της τράπεζας, ο διευθυντής της τράπεζας, η ψευδομάρτυρα σήμερα εκεί, το ακούσατε λοιπόν, φρικάραμε όλοι. Για πείτε μου λίγο, να κάνω μία άλλη ερώτηση. Εδώ, δώσε λίγο Μαρία εκεί την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην καρτέλα, έτσι να τη δει και ο φίλος μας, την επίσπευση του επόμενου. Αυτό, λοιπόν, αυτό εδώ είναι καταχρηστική. Εδώ, ξέρετε, είναι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, είναι Αθηνών, είναι δικές μας αποφάσεις κτλ. Λένε ότι πρέπει να έρθεις μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές. Θέλω να μου πείτε το εξής. Την τελευταία πρόταση που κάνατε εσείς, που κάναμε εμείς, απαντήθηκε κύριε. Όχι. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ και μείνετε εκεί συντονισμένος αν σας χρειαστούμε κάτι. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε, γι' αυτό μιλάω για εξαίρετο δικηγόρο. Έκανε υπομονή σε όλη τη διαδικασία και η τελευταία ερώτησή του ήταν καταπέλτης. Ήταν καταπέλτης. Διαρευνάτε λέει το αίτημα. Ενώ προγενέστερα μιλούσαν για άλλο αίτημα που ήταν το Σεπτέμβριο. Που ήταν ο πελάτης αυτός, έναν άλλον, εν πάση περιπτώσει, που έγιναν κάποια λάθη. Καμία σχέση με αυτά τα αιτήματα που έγιναν, απαντήθηκαν. Θέλουμε αυτά, εμείς ξανά να τα απαντήσαμε. Και έμεινε εκεί και επιλέξαν τον δρόμο αυτό. Για ποιον? Γιατί τώρα και εγώ κατάλαβα. Γιατί το ακίνητο είχε 425.000-500.000 ευρώ. Ας δούμε όμως το τρέιλερ, τι θα δούμε άλλο σήμερα. Και τον εξωδικαστικό και τα κομπιούτερ. Βγείτε όλοι από αυτές τις διαδικασίες, συγγνώμη μου. Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αλλά τι θα γινόταν. Τι φοβήθηκαν. Και σας εμπέζουν, κυρίες και κύριοι. Φοβήθηκαν ότι άμα πέσει τσακάλια, θα τους αλλάξουν τα φώτα. Τις διαχειρίσεις εταιρείες, ακόμα και δικαστές. Ξεκινώ κυρίες και κύριοι με την υπεράσπιση του δημοσιογράφου και δείτε στα Τατιάνα στη Στεφανίδου, μιας αξιόλογης δημοσιογράφου και θα παρακαλούσε εσείς οι δικηγόροι λοιπόν, γιατί έχω ζήσει σε γραφεία χρόνια όταν εσείς δεν είχατε ούτε βιβλίο δικηγορίας, λοιπόν που κάνετε σε όλες τις τηλεοράσεις και προσπαθείτε να μηδενίσετε το έργο των δημοσιογράφων που θέλουν να ενημερώσουν και έχουν άποψη για όλα τα θέματα. Ποιος σας είπε εσάς, κύριε, έχετε άποψη μόνο εσείς. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ίσως δεν έχετε διαβάσει την αρχαία Ελλάδα, τους αρχαίους φιλόσοφους, λοιπόν, και προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας με το ότι εσείς έχετε ένα δίπλωμα, το αν το ασκείτε το επάγγελμα ή όχι, και δεν αναφέρομαι μόνο στους δικηγόρους, εννοώ για όλα τα επαγγέλματα. Που έχει αλίμονο, αν κάποιος πάει να επισκευάσει το αυτοκίνητό του, δεν γίνει η δουλειά του και δεν έχει άποψη. Το 120. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό που κάνετε. Και να συνεχίσετε έτσι. Πολύ τυχερός και δεχαμένη. Πώς βλέπετε την εκπομπή μας? Πάρα πολύ, δηλαδή. Και
κοινωνική πολύ ευαίσθητη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σεμινάριο για να δουν οι ειρηνοδίκες και κάποιοι δικηγόροι, για να δείτε λοιπόν τι συμβαίνει με τα υπερχρεωμένα, τα περιδόλου. Θα μείνετε από αυτά που θα δείτε ειδήσεις όμως εδώ μαζί μας και θα αναλύσουμε έκπληκτοι. Αλλά ας δούμε όμως πώς έγιναν τα φώτα, έτσι, για να δούμε έναν ιερέα λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έριξε λοιπόν φανταστικός. Ο ιερέας λοιπόν έριξε το σταυρό λοιπόν με το καλάμι. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά τα φώτα είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε και άλλα γεγονότα. Είδαμε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να κάνει δηλώσεις. Για να δούμε λοιπόν, Μαρία, το κοντρόλ, αν είμαστε έτοιμοι, αν έχεις το βίντεο για τις εκλογές. Για λίγο να ακούσουμε δυνατά. Βάλε να ακούσουμε δυνατά. Γιορτάζουμε σε όλη την Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες και φυσικά το πρώτο λιμάνι της χώρας μας. Εύχομαι να έχουμε όλη υγεία και να μας φωτίσει ο Θεός, να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις για τις οικογένειές μας, για τη δουλειά μας, για την καθημερινότητά μας. Επίσης έρχονται και εκλογές μέσα στο 2023, οπότε καλό είναι να μας φωτίσει ο Θεός όλους, να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Να είστε καλά και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. 20 δισεκατομμύρια οι πλειοκτήτες, ξέρετε, από αυτήν την ενεργειακή κρίση τους ευνόησε λοιπόν. Αλλά τον είχαμε εδώ στην πόλη μας. Έτσι, για βάλε λίγο, έχουμε ετοιμάσει με ένα δικό μας ιδιαίτερο τρόπο λοιπόν. Έτσι, για τον κύριο Μαρινάκη, την επίσκεψή του λοιπόν στην πόλη μας. Η ομάδα του αγωνιζόταν λοιπόν με την ομάδα του Βόλου. Αν έχουμε λοιπόν έτσι έτοιμο το βίντεο, να το απολαύσει ο κόσμος και θα πούμε στο δεύτερο μέρος πάρα πολλά. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, θα πάρω λοιπόν έτσι θέση και θα σχολιάσω. Αν είμαστε έτοιμοι για το βίντεο, να δούμε λοιπόν το βίντεο, το έχουμε και στα εξτρά, Μαρία, και στο τέλος δηλαδή πριν τα εξτρά, λοιπόν, και να το βάλουμε να το απολαύσει ο κόσμος. Έτσι, ευχαριστώ λοιπόν, ζωντανή εκπομπή, είμαστε με ένα χώνες, δεν υπάρχει πρόβλημα, δυνατά, βάλε να ακούσει ο κόσμος, δυνατά. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος, θα πω πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι με νόημα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι νοήμινος θα καταλάβουν πολλά πράγματα. Αλλά ας πάμε λοιπόν να δούμε λοιπόν, έτσι λοιπόν, τα εγκληματικά λάθη, να πάμε στην απόφαση, Μαρία, γιατί περνάει η ώρα της Λάρισσας λοιπόν. Και θα έχουμε και το δανειολήπτη εδώ. Εκδόθηκε λοιπόν αυτή η απόφαση της Λάρισσας, κυρίες και κύριοι, βλέπετε εδώ, η οποία απόφαση λέει σε έναν άνθρωπο, ειδήσεις όμως τον είδα, συζήτησα μαζί του, είδαμε τα στοιχεία, είδαμε το φάκελο, ο οποίος είναι όχι νοικοκύρης, όχι ο πιο έντιμος δανειολήπτης στην Ελλάδα, και κατάφεραν εκεί στο ειρηνοδικείο λοιπόν της Λάρισσας να γράψουν και αυτόν τον άνθρωπο, εδώ θα το δείτε στο τέλος, σας το λέω εγώ δηλαδή, όποιος θέλει μπορώ να του στείλω την απόφαση είτε με mail, την έχω αναρτήσει κιόλας στο προσωπικό μου Facebook, να ξέρετε τα ανεβάζω, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Λέει λοιπόν ότι εδώ ήταν εγκληματίας, λέει, και ότι δεν προόληψε για τα δάνεια, είχε δόλο και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και γιατί, τι λέει η απόφαση, το σκεπτικό. Γιατί λέει το 2008 σε αυτό το σημείο εδώ πήρε ένα δάνειο 113.000, ήταν 70, 80,
έτσι το αναφέρουν όταν του δώσαν τη βεβαίωση δηλαδή να προσκομίσει για τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, το 2008, τον 10ο μήνα, μία δεκάτου λοιπόν, και ακολούθως 30.000, οι οποίες εδώ αναφέρονται με τους τόκους και τα 1.000 που βάζουν αυτοί κατά την περίοδο της βεβαίωσης που πήρε την τράπεζα να προσκομίσει τον νόμο Κατσέλη, λοιπόν, την ίδια ημερομηνία. Και λέει, δέχεται η απόφαση ότι είχε εισόδημα 11.700. Λοιπόν, αγράμματοι Έλληνες, να μην πω ονόματα, μην ονομάσω επαγγέλματα. Όταν δεν μπορείς να δικάσεις αυτή την υπόθεση, μην ασχολείσαι, κάνε άλλη δουλειά. Κάνε άλλη δουλειά! Λοιπόν, ο νόμος, πάμε παρακάτω Μαρία, πάμε παρακάτω, εδώ βλέπετε, είναι αυτό που σας είπα που ονομάζει τα δύο δάνεια. Στην επόμενη καρτέλα λοιπόν, εδώ είναι που τον ονομάζει σαν εγκληματία δηλαδή. Και να δούμε, εδώ. Λοιπόν, τα δάνεια εγκρίνονται από τη χρηματική πίστη ως εξής. Το 40% του εισοδήματός σου, δηλαδή αν έχω 10.000 ευρώ, μπορώ να πάρω ένα δάνειο της τάξεως, διαθέτω τα 4.380 ευρώ το μήνα, να σας το πω λαϊκά έτσι απλά. Ο κύριος αυτός είχε 11.700, μπορούσε να διαθέσει δηλαδή κάτι παραπάνω. Μιλάμε για 480 ευρώ, 420. Αγράμματοι εσείς που δικάσατε, να τα ακούσετε. Πάει ο άνθρωπος στην τράπεζα και ζητάει ένα δάνειο και του λένε ότι θα πάρεις 80.000, αυτά είναι, ελέγξαν τα στοιχεία του, τα πάντα, ελέγξαν το ε9 με 20 ακίνητα. Δηλαδή θα πήγαινε να πάρει ένα δάνειο να μην τα αποπληρώσει, να χάσει 20 ακίνητα. Ανεξάρτητα αν ο άνθρωπος μετά μία προσημείωση, μία υποθήκη του ζήτησε η τράπεζα, αυτήν έβαλε. Είχε ακίνητα. Αν ήθελαν να σέβαζαν 2 και 3, αρκούσε. Μετά τα μεταβίβασε ο άνθρωπος στα παιδιά του και καλώς έκανε, γιατί δεν ξέρει θα ζει αύριο μεθαύριο. Ποιος θα απαγορεύει αυτό? Δεν υπάρχει καταδούλευση, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, επί της ουσίας όμως και επί του πρακτέου, ένα δάνειο των 80.000 ευρώ, του λέει η τράπεζα, 2% ήταν το επιτόκιο, κύριε και κύριοι, στο ελβετικό φράγκο. Έτσι δηλιάζαν τους ανθρώπους όλους, τους δανειολήπτες, και του λένε, θα σου δώσουμε σε ελβετικό φράγκο, είναι χαμηλότοκο, η δόση βγαίνει 280 ευρώ, αρκούσε δηλαδή στο 40, και θα σου δώσουμε και άλλα 30 χιλιάρικα, γι' αυτό το κάνουμε ελβετικό, να μην έχεις 4,70 επιτόκιο ή 3,75 κτλ. Που ήταν τότε, για να μπορεί να αρκεί το εισόδημά σου. Άρα τι διάβαζες, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή άμα την πάρω αυτή την απόφαση, είναι για γέλια. Και συνεχίζει, γύρνα λίγο στην απόφαση. Γύρνα, γιατί, όχι, όχι εδώ, στην προηγούμενη την καρτέλα, που είναι τα 3 τα έγγραφα, είναι η απόφαση. Λοιπόν, τι διάβαζες και τι γράφει, κυρίες και κύριοι? Συνεχίζει στην ίδια την απόφαση. Στην πιο προηγούμενη, Μάρια, 3 έγγραφα που είναι μαζί. Αυτήν. Τι γράφει? Λέει μάλιστα ότι ήταν τόσο, λέει, πονηρός, δόλιος δανειολήπτης, όπου, λέει, μετά πήγε, λέει, και ξαναπήρε δάνειο 12.000 ευρώ. Και δεν είχε τη φιλοσοφία να καταλάβει ότι η τράπεζα του έδωσε αυτό το δάνειο για να εξυπηρετεί εν ώψη της κρίσης τις δόσεις. Δεν τα πήρε τα φάει ο άνθρωπος, τις δόσεις τα έβαζε. Και βγάλατε αυτή την απόφαση, ντροπή. Φυσικά έγινε έφεση, προχωράει και ο εξοδικαστικός, γιατί στον εξοδικαστικό αναγράφονται όλα, και ήδη η τράπεζα δεν ξέρει από ποια πόρτα να βγει δικιά της, από τη μικρή ή από την κεντρική την πόρτα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να μπέζετε τους δανειολήπτες, είναι ντροπή να ξεφτελίζετε νοικοκύριδες ανθρώπους. Βγάλτε τον λίγο στον αέρα, Μαρία, αν τον έχουμε, σου έχω δώσει το τηλέφωνο του κύριου. Βγάλτε τον έτσι να μας τα πει. Βγάλτε τον να μας τα πει. Λοιπόν, εμπέζετε τον ελληνικό λαό, αυτός που θα βγει τώρα, αν το βρούμε στο τηλέφωνο, αυτός σας ξεχρέωσε. Εμείς σας ανακεφαλοποιήσαμε. Είναι ντροπή για το δικαστικό χώρο να υπάρχουν αυτές οι υποφάσεις και σας το ανέλησα. Αρκούσαν τα 12.000 ευρώ. Ούτε αυτό δεν κατάλαβες και γράφεις αυτές τις αποφάσεις. Και μάλιστα με ένσταση της ίδιας της τράπεζας, που η τράπεζα οφείλει να αποδείξει το δόλο του δανειολήπτη. Δεν μπορούσε όμως να τον αποδείξει.
Γιατί? Γιατί δεν υφίσταται δόλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μην είδατε λίγο, θέλω να μου συγχωρέσετε τον τόνο της φωνής, μην είμαι εξαγριωμένος, γιατί σε είδα σαν άνθρωπο, είδα την οικογένειά σου, συζητήσαμε, είδα την απόφαση, είδα τα έγγραφα, τα έχεις ακούσει και είμαι εξαγριωμένος. Είμαι εξαγριωμένος. Για πείτε μου. Και ευχαριστώ πείτε πάρα μου. Πολύ που το είδατε και το μπόρεσα να βρω έναν άνθρωπο να μας βοηθήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Πήγατε στην τράπεζα. Πήγατε κανένα χαρτί ψευτικό? Όχι. Τα στοιχεία που μου ζήτησαν τα πήγα όλα κανονικά. Ό,τι σας ζήτησαν. Ποιος σας προέτρεψε να πάρετε τα χρήματα σε ελβετικό φράγκο? Η ίδια η τράπεζα. Καλά, η ίδια καλά τώρα, εντάξει. Εδώ η εκπομπή μας πάει από τηλεθέαση. Σιγά τώρα και να μην το έλεγες αυτό που είναι αλήθεια. Ναι. Να πίστευε ο κόσμος ότι εσύ, γιατί σε γνωρίζω την ηλικία σου και τη δουλειά κάνεις, είσαι επισκευάζεις. Είσαι, δηλαδή κάνεις και πες, θα το πούμε έτσι, θα γνωρίζεις τι είναι ελβετικό φράγκο ή όχι. Λοιπόν, κι αν είσαι δικαστής, δεν έχει την ευφυΐα να καταλάβει αν είναι δυνατόν ποιος σε προέτρεψε να πάρεις και για ποιο λόγο σε προέτρεψε να πάρεις το ελβετικό φράγκο. Και το εξήγησε και το κατάλαβες, το έχουμε πει και από κοντά, για ναι, να έχεις χαμηλό επιτόκιο να μπορέσουν να περάσουν και το δεύτερο δάνειο. Άρα ήσουν καθόλου ανώμιμος. Είναι έτσι? Νομιμότατος, ναι. Πλήρωνες, κύριε, κανονικά? Κανονικότατα. Γιατί λοιπόν πήγες και δανείστηκες στα 12 χιλιάρικα, τι τα πήρες να πάρεις ρούχα, να πας στα μπαράκια, να αγοράσεις αυτοκίνητο, τι τα έκανες, πες το έτσι, το ζωντανά, να ακούει ο ελληνικός λαός, λέγε ζωντανά. Απλά έπρεπε να βγάλεις υποχρεώσεις, δεν μπορούσε διαφορετικά. Να πληρώνεις αυτούς δηλαδή, πες το, καθαρά στον κόσμο να τα ακούσει. Ναι, καθαρά, αυτό. Για να σε ρωτήσω κάτι άλλο, για να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αν ήσουν πονηρός με τόσα κίνητα που είχες, δεν θα μπορούσες να πάρεις δάνεια για να φας τα λεφτά, όπως λέει εδώ η απόφαση? Τα φάω, πώς θα τα φάω δηλαδή? Αυτό λέει η απόφαση. Με πονηρός, τι να πω? Αυτό θέλω να πω. Είχες την, αυτό λέω, διαβεβαιώνω δηλαδή τους τηλεθετές, ότι είχες την περιουσία να πάρεις όσα λεφτά θέλεις. Αν ήσουν κακόπιστος. Αν ήσουν κακόπιστος. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα που άνοιξαν τα μάτια σου, κατάλαβες τι σημαίνουν τράπεζες, τι σημαίνει ένας δικαστής που είναι άσκετος. Δεν θα πω για τους νομικούς παραστάτες και δεν θέλω να πεις τίποτα στον αέρα. Λοιπόν, θέλω να πεις, αισθάνεσαι ικανοποιημένος σαν Έλληνας, σαν άνθρωπος? Από τις τράπεζες? Όχι, τώρα από εμάς που κατάλαβες ότι σε κοροϊδεύανε, αισθάνεσαι δικαιωμένος? Τώρα αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί βρήκα έναν άνθρωπο που μπορεί να με εξυπηρετήσει, που μπορεί να με βοηθήσει πάνω σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα στην οικογένειά σου. Εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ένας αξιοπρεπέστατος. Αξιοπρεπέστατος δανειολήπτης Έλληνας πήγαν να τον μπλέξουν. Αυτή την απόφαση αποτελεί ντροπή για την ελληνική δικαιοσύνη. Ντροπή, και σας το εξήγησα. Είναι την ίδια μέρα. 9 η ώρα το πρωί εκταμείευσε 80.000 ευρώ. Λοιπόν, και το μεσημέρι το φωνάζουν ξανά τον άνθρωπο, λέει, έλα να σου δώσουμε και τα άλλα 30, λέει, και ελβετικό και τα δυο. Τα γυρίζουμε σε ελβετικό. Καταλάβατε, για να μπορεί το εισόδημα, το οποίο παραδέχεται η ίδια απόφαση ότι είναι 12.000 ευρώ, να καλύπτει λοιπόν τις μηνιαίες δόσεις. Γιατί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, τα δάνεια δίνονται, κυρίες και κύριοι, βάσει του εισοδήματος και όχι βάσει άλλων. Αυτά εμείς δεν θα τα αφήσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε, θα σας ενημερώνουμε, είμαστε εδώ ό,τι χρειαστείτε. Εδώ, δίπλα σας, και να σας το πω και διαφορετικά για να το καταλάβετε, ότι εσείς δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Εννοώ, επί της διαδικασίας, αμυνθείτε κοντά στους νομικούς σας παραστάτες και αφήστε τους, ξέρουν αυτοί καλά, λάθη κάνουμε όλοι. Λοιπόν, γίνονται τέτοια, απάτη επί δικαστήριο, μηνύσεις για να βάλουν μυαλό, γιατί είδατε, όταν είστε χαλαροί, δεν σας χαρίζουν αυτοί. Λοιπόν, και ούτε θα σας χαρίσουν. Και θα δείτε παρακάτω τι τους περιμένει. Λοιπόν, τώρα που θα δημιουργηθούν με την αύξηση επιτοκίων και χίλια δυο άλλα, την κρίση, η νέα δάνεια. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Είδατε, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μια ζωντανή εκπομπή. Και να πούμε και δύο λόγια αυτόν τον περιβόητο, να πούμε, νόμο του 3156. Βάλει να δει ο κόσμος στην καρτέλα. Εδώ να δείτε λοιπόν, γιατί
26 θα συνέλθει ο Άριος Πάγος για να αποφασίσει λοιπόν ποιες ήταν οι υποχρεώσεις, αυτά που φωνάζουμε εμείς και λέμε εδώ. Παρά μόνο λέει να ρυθμίζουν λέει, τους όρους και τον τρόπο που μπορούν εξουδικαστικά. Ούτε να κάνουν κατασχέσεις, ούτε να παρίστανται σε δικαστήρια, ούτε χίλια δυο πράγματα. Ένα φανς, αυτό ένας... Μια διαχειρίστρια, το λέει και η λέξη, διαχειρίζομαι. Ξεχάσουμε και τα ελληνικά, ευχαριστώ πολύ Μαρία. Ας βγάλετε εσείς όμως και στον άλλο πάγο άλλη απόφαση και θα τα λέμε εδώ όλο το χρόνο. Να τα λέμε όλο το χρόνο, να ξέρετε εδώ. Για να δούμε. Ποδαρικό εδώ, βάλτε να το δει το νέο έτος. Λέει, 40 πληστηριασμοί στα Τρίκαλα. Ασταμάτητοι οι άνθρωποι. Ασταμάτητοι. Παρέδωσαν τον ελληνικό λαό στα χέρια σε ξένα φανς. Σε ανθρώπους που εκμεταλλεύονται, αγοράζουν τα δάνεια με 15%, 15% λοιπόν, και προσπαθούν να σας πιούν το αίμα. Αντισταθείτε λοιπόν με τους νομικούς σας παραστάτες και την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ είδατε μπορεί να λέω, αλλά δικαστής δεν είναι ένας. Ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι ένας δικαστής, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε παντού υπάρχουν. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Κάνουν και λάθη και σκόπιμα και εξυπηρετούν και συμφέροντα. Αλλά εμείς εδώ θα αρχίσουμε να λέμε και ονόματα τίμιων δικαστών. Ξυπνήστε, δικηγόροι, εσείς, όποια απόφαση σας βγαίνει, βλέπετε είναι τίμιος ο δικαστής, θα βγαίνετε έξω και θα το λέτε με το όνομα. Σε όλο τον κόσμο, να ακούει ο κόσμος. Να μην ακούμε μόνο αυτούς οι οποίοι με θράσος, θα δείτε τι λέει και ο κύριος Τσίπρας για τον Τουγιάκο και όχι μόνο, και ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών είναι εξαγριωμένος. Θα γίνουν πολλά αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Θα είστε έτοιμοι σε λίγο, σε 5 λεπτά θα ανοίξω την κλήρωση, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο όμως, αφού δούμε δύο θεματάκια. Λοιπόν, όλοι έχουμε αυτά τα λεφτά ανάγκη και μας περιμένει και μια έκπληξη. Για να δούμε το επόμενο θέμα. Βλέπετε λοιπόν, το έχω δείξει πάρα πολλές φορές, λέει ότι εμείς λέει, κυρία Φατσέτα λέει, τη Σύνδρουμ, έτσι, απαγορεύουν αεροστραφή κατά των ευάλωτων, το έχουμε δείξει πάμε πολλές φορές και πρέπει λέει να τους γνωστοποιούμε και να τους ζητάμε τα χαρτιά να επιδιώκουμε εμείς να στέλνουμε λέμε δικαστικό επιμελητή. Αυτό κύριε Φώτη εκεί από τα Τρίκαλα δικηγόρα, αξιόλογη δικηγόρα, το πάρεις εδώ, θα το βρεις στο ίντερνετ, είναι δουλειά του κυρίου Τζίμα και να το πας και στην τράπεζα εκεί τη συνεταιριστική και στην πρόεδρο να δει ότι η Ίντρουμ τι λέει, ότι εμείς κινούμε τη διαδικασία που σιγά να μην έχει να υποστηρίξει τους εξουδικαστικούς και τη διαδικασία που το κομπιούτερ τον ευάλωτον αυτή η τράπεζα. Εδώ τα λέει μόνη της, εμείς. Και όπως είδατε και έχουμε επιστολή μέσα, έστειλαν επιστολή αυτή με δικαστικό επιμελητή. Και όχι αυτά τα φούμαρα που μας πουλούσε η κυρία, λέει και ρωτούσε, έκανες αίτηση, άμα θέλω κάνω αίτηση. Άμα θέλω κάνω αίτηση για εξουδικαστικό για ευάλωτα, μπορώ. Να το επιδιώξω διαζώσει με τον σύμβουλό μου, με τον εξουδικαστικό, με τον κώδικα διτολογής. Εσείς σαν τράπεζα δεν τον είχατε χαρακτηρίσει ούτε με συνεργάσιμο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Να δούμε το επόμενο, έτσι βάλε, 130 λέει, να δείτε ότι δυναμώνει λοιπόν η Ίντρουμ, λέει 130 εκατομμύρια λέει. Έτσι, έδωσε λέει στην Σουηδική Μητρική Εταιρεία. Για να δούμε και το επόμενο που αφορά πάλι λοιπόν. Έτσι λοιπόν. Η Ίντρουμ λέει αγωνίζεται, πιστοποιεί, πήρε πιστοποίηση δηλαδή, αναγνωρίζεται. Συγγνώμη για το λάθος, αναγνωρίζεται λοιπόν και πήρε πιστοποίηση λοιπόν. Και που άκουσον λέει με τα υψηλότερα λέει πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα. Εάν λοιπόν η ηθική είναι αυτή. Εμείς τους έχουμε συνηθίσει, τους έχουμε μηνύσει και έχουν φάει και άλλη μήνυση από μεγάλο επιχειρηματία ξενοδοχειακών μονάδων στην ΚΟ, στην Πάρο και όλη και την περιοχή, εκατομμύρια λοιπόν ευρώ, έφαγαν και εκεί και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, έτσι για να μάθουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά σε αυτή τη χώρα ζούμε. Τα έλεγαν οι παλιοί πολιτικοί που σας τα δείχνουν τη συνέχεια και τα βλέπουν και οι νέοι και με ευχαριστούν. Που τα ξαναφέρνουν στο φως. Για να δούμε λίγο τι έλεγε ο Βάγγελος Γιαννόπουλος. Άλλη δυνατά να ακούσουμε. Τι μου ήτανε στον ισχυρισμό του κυρίου Βίρονα Πολύδρα ότι αυτοί απερώσαν κονδύλια κατά 110% από την κοινότητα. Λέει, νομίζω ούτε το 1/3 δεν απορροφήσαμε. Απήντησα.
ενδιαφερόσαστε για την απορρόφωση των κορδιλίων. Αυτών των κορδιλίων. Γιατί 1990-1993 τα κονδύλια της ΕΟΚ τα φάγανε, κύριε Πολίδη, τα φάγανε δικοί σας. Και αν δεν υπήρχε ο φόβος να τα πληρώσουμε εμείς εκείνα που φάγανε οι δικοί σας και να τους στείλουμε και στον εισαγγελέα και για να μην τα πληρώσουμε εμείς όπως πληρώσαμε το καλαμπόκι. Βάλε λοιπόν και το επόμενο σχολιά σου έτσι και να πάμε. Προκειμένου να οικονομήσει κανένα ψήφο. Αλλά ο λαός και προπαντός ο λαός, ο περήφανος επαρχία, γιατί από επαρχία κατάγουμε, δεν τα χάπτει αυτά. Λέει, πάρτε και από εδώ, πάρτε και από εκεί. Αυτό θα πει ο λαός. Αυτό θα πει ο λαός. Ο λαός, κυρίες και κύριοι, θα πει αυτό. Και ήταν πάμπολα τα παραδείγματα. Πάρτε και από εδώ, πάρτε και από εκεί. Λοιπόν. Αυτή ήταν η μεγάλη πολιτική για μένα. Μεγάλη πολιτική για μένα. Πρέπει να αποφασίσουμε σωστά. Λοιπόν, θα ανοίξουμε την κλήρωση. Δώσε η Μαρία έτσι το σήμα να δει ο κόσμος. Ανοίγουμε την κλήρωση. Από τώρα μπορείτε να τηλεφωνείτε και μέχρι και τις 12. 2-4-21-031-4-34. Δώσε το τηλέφωνο έτσι εκεί να είναι η Μαρία κάτω. Αν μπορείς γράψεις να το ξέρει ο κόσμος. Τηλεφωνείτε να συμμετάσχετε στην κλήρωση λοιπόν. Πάλι δύο τυχεροί και μία έκπληξη. Θα δείτε πώς θα παρουσιάσουμε την έκπληξη. Πάμε όμως έτσι με τραγούδι στα διαφημιστικά μηνύματα. Έτσι δυνατά. Δυνατά. Κοίτα τα μάτια μου. Διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Γύλεις μες στο δάκρυ μου βροχή. Κοίτα τα μάτια μου, μη με προδώσεις. Είσαι το τέλος μου εσύ και η αρχή. Ξέρω να αγαπάω σαν τους άλλους. Κυρίες και κύριοι και πάλι κοντά σας, πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και αμέσως να δούμε ένα δύσκολο, έτσι να το πω εγώ, θέμα που προβληματίζει δικηγόρους, χώρες, δανειολήπτες, δικαστές, είναι το ελβετικό φράγκο. Σας δείχνω εδώ να δείτε μια προσωπική επιτυχία σε ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Αυτός ο άνθρωπος θα πλήρωνε 580 ευρώ και πλέον. Κατάφεραμε να πληρώνει 150 ευρώ, να πληρώνει 200 ευρώ, να έχει χαμηλό επιτόκιο. Με τα επιτόκια που πήγαν τώρα και πώς έχει διαμορφωθεί, ξέρετε, το ελβετικό φράγκο θα είχε πάει στα ύψη. Όταν είχε κάνει και το τραγικό λάθος, βλέπετε εκεί πέρα, για 443 μήνες, δηλαδή για μέχρι τα 75 να πληρώνει, είχε υπογράψει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, και όπως δείτε και εκεί παρακάτω λοιπόν, τον εξαπατήσαν και έλεγε η ρύθμιση ότι θα πληρώνει καυτό το ποσό, 330 ευρώ μετά, ξέρετε, χωρίς να αποπληρώνει μηδέν κεφάλαιο, κάτι ψηλού λόγια, 80 ευρώ αν θα πήγαιναν στο κεφάλαιο. Λοιπόν, και το 2025, αυτό που δεν κατάλαβε ο πελάτης, θα σήκουνε τα χέρια. Θα είχε δώσει και 70-60 χιλιάδες ευρώ και θα χρωστούσε άλλα 110 λοιπόν. Δεν θα πω περισσότερα, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένας ιδιότροπος άνθρωπος, γιατί δεν έχει καταλάβει, τώρα αρχίζει και τα καταλαβαίνει και εμείς φυσικά δεν θέλουμε να ακούμε και ευχαριστώ. Το δείχνουμε όμως για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτά, τι σημαίνουν αυτά που συμβουλεύουμε εδώ και δεν είμαστε... Τη γνώμη δεν θα πληρώσετε τίποτα. Είπαμε εδώ, θα σας δείχνουμε τον δρόμο να ασκείτε τα νόμιμα δικαιώματά σας. Είπαμε όλοι οι Έλληνες, το είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, λέει όλοι λέει, πρέπει να θα το δείτε. Το έχω ανεβάσει, ανεβάζω και στη σελίδα πλέον, ανεβάζω κάποια βιντεάκια. Οι νέοι τα πήραν τα χέρια με 30 και 40 χιλιάδες θεάσεις, κυρίες και κύριοι, και ξεκινήσαμε πριν 4 μέρες δηλαδή. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια. Πήρατε μια εκπομπή από ένα κανάλι, το μεγαλύτερο κανάλι Μαγνησίας, Θεσσαλίας και όχι μόνο. Μια εκπομπή μοναδική. Εδώ θα ακούτε ό,τι λέμε είναι νόμος. Φυσικά
Δεν αποφασίζουμε εμείς, αποφασίζουν οι δικαστές, αλλά ξέρουμε τον και τον παρακάτω δρόμο και τον εξουδικαστικό. Όπως είδατε, είχαμε υποσχεθεί και καταφέραμε, που δεν το πίστευε κανείς, ότι θα πάρουμε το σπίτι πίσω της κυρίας. Λοιπόν, να βλέπετε εδώ, δείξε έτσι να δει ο κόσμος, Μαρία, έτσι, τι, έτσι λοιπόν, εδώ είναι αυτά τα βιντεάκια που ανεβάζουμε στο YouTube. Μπορείτε να τα βλέπετε λοιπόν εκεί, Σάκη Τζί μας, παπάκι Σάκη Τζί μας λοιπόν. Θα το βρίσκετε και θα τα απολαμβάνετε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Για να δούμε λοιπόν πού θα πήγαινε λοιπόν αυτός ο δανειολήπτης ή και άλλοι δανειολήπτες ή και πού θα πάνε και αυτοί και εκτός ελβετικού φράγκου. Να δούμε λοιπόν την επόμενη καρτέλα για τα επιτόκια λοιπόν, Μαρία. 4%. Λοιπόν, να δείτε, εδώ είμαστε μια ζωντανή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν έχω ούτε χαρτιά ούτε τίποτα. Κάνω μια εκπομπή μια μισή ώρα έτσι, χωρίς να διαβάζω τίποτα. Αυτό σημαίνει κάνω εκπομπή. Και δεν χαριζόμαστε σε κανένα. Βλέπετε εδώ πέρα. Έως 4% φέτος λέει τα επιτόκια και θα ανεβούν και άλλο, κυρίες και κύριοι. Να δούμε την επόμενη καρτέλα λοιπόν. Πρωτοφωνάζουν όλοι οι τράπεζες. Έρχεται τζουνάμι νέων κόκκινων δανείων, κυρίες και κύριοι. Έρχεται τζουνάμι κόκκινων νέων δανείων. Και αν δεν προσέξετε τους δανειολήπτες και δεν επιλύσετε τα ήδη κόκκινα δάνεια, θα δημιουργηθούν και νέα και τότε θα γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος σε αυτά που έλεγε και ο Πρωθυπουργός και άλλοι πιστεύανε, έτσι τους συμβουλεύαν και έλεγε ο άνθρωπος δημόσια, λέει, πήγαινε να διαχωρίσει δηλαδή ότι απ' έξω, απ' έξω δηλαδή, ότι ναι, ξέρεις, αυτοί που πληρώνουν, αυτοί που πληρώνουν είναι βολεμένοι. Τα έχουμε πει πάνε πολλές φορές και κερδίζουν. Αυτός που δεν πληρώνει, τι να κερδίσει. Δεν θα έχει ποτέ αυτό το σπίτι στο όνομά του. Για να δούμε την επόμενη καρτέλα, παρακαλώ, Μαρία, αν είμαστε έτοιμοι. Αυτά και άλλα πολλά, βλέπετε εδώ, νέα λέει αύξηση επιτοκίων, δημοσιεύματα, σας τα δείχνω να δείτε ότι δεν είναι, ανεβάζει λέει τη δόση. Και εδώ, εδώ ήρθαν πάλι να μας πούνε ότι θα δώσουν το 50% της διαφοράς. Δηλαδή, αν πληρώσω 100 ευρώ παραπάνω, 50 θα βάλει το κράτος και λέει θα ενταχθούν 30.000, ούτε 10.000 θα ενταχθούν. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Όλα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη. Το έχουμε δείξει εδώ πάνω πολλές φορές. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό που είπατε, ότι οι τράπεζες βάζουν το χέρι στην τσέπη. Οι τράπεζες βάζουν το χέρι στην τσέπη μόνο για να πάρουν. Ο ελληνικός λαός βάζει το χέρι στην τσέπη για να πληρώνει τα λάθη, τις απατεωνιές, βουλευτές, αυτά που όλα που ακούγουμε, που ακούμε τα σκάνδαλα. Πιο παλιά που ακούγαμε τα σκάνδαλα. Και να ξέρετε, όταν ανεβάζω κάτι, να ξέρετε να το αξιολογείτε. Εγώ, όταν ανεβάζω, ας πούμε, ένα δημοσίευμα του Ανδρέα Παπανδρέου και θα το ακούσετε παρακάτω, ο άνθρωπος λέει σαν ηγέτης την άποψή του για δύο πράγματα. Το τι έπραξε, λοιπόν, ή το τι έγινε από συνεργάτες δεν έχει καμία σημασία. Να μάθετε να διαχωρίζετε. Λοιπόν, μεγάλος πολιτικός. Για να δούμε. Η Λαγκάρ, τι λέει. Τι λέει. Τι λέει εδώ πέρα. Έτοιμοι. Έτοιμο το κουράκι πάλι για μνημόνια. Είμαστε σε μνημόνια, τι να το κρύψουμε. Το έχω πει εγώ, το έχω δηλώσει δημόσια. Ας μου κάνουν μήνυση. Μέχρι το 75 θα είμαστε με τη θηλιά στο λαιμό καταχρεωμένοι και θα πάει κι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν δεν τολμά κανείς, γιατί λέμε αλήθειες. Ορίστε τι λέει. Τι έρχεται λέει για τα δάνεια και τις καταθέσεις. Λοιπόν, μάζεψαν το χρήμα, δεν δίνουν. Δεν δίνουν, δεν τους ενδιαφέρουν, έχουν χρήματα τώρα. Τους ανακεφαλοποίησαν, πατήσαν στα πόδια τους. Λοιπόν, παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί τα κίνητα και αρχίσαν τώρα, ανεβάζουν επιτόκια. Έτσι, για να δεις εσύ καλή δανειολήπτη που κατέκρινες τον διπλανό σου λοιπόν, που έχασε τη δουλειά του, που έχει τα παιδιά του και χαίρεσαι λοιπόν για να του πάρουν το σπίτι. Λοιπόν, να φυλάγεσαι, γιατί λέει, έλεγε ο παππούς μου, αν περάσεις από κάτι πέσει ένα κεραμίδι, μπορεί να πέσει και στο δικό σου κεφάλι. Για να δούμε. Πάλι την επόμενη καρτέλα. Το ίδιο πάλι. Έρχεται λέει πλημμυρίδα νέων. Βλέπετε, ομολόγων. Λοιπόν, τι έγινε με το ευρώ. Λαϊκά απλά σας τα λέω να τα καταλάβετε. Όταν μπορείς να κόψεις χρήμα και περιμένεις να σου κρέμεις από άλλον, έτσι, κρέμεις από άλλον, από τη Γερμανία δηλαδή, να τα πούμε έτσι ξεκάθαρα. Λοιπόν, τι κάνεις, εκδίδεσαι ομόλογα. Έτσι. Στη γυριά Ήπειρου λέει, βλέπετε εδώ. Ομόλογα. Αυτό μπορεί να κόψεις χρήμα και είσαι υποχείριο και εκτελείς εντολές άλλων. Μόνο που εδώ τα πράγματα τα παραξηλώσατε. Εισήλθαν και το έχω πει πάνω πολλές φορές. Ήταν στημένη δουλειά να δώσουν δάνεια για να υποθηκεύσουν τη χώρα. Και σιγά σιγά ακόμα και επιδοτήσεις δανείου να δίνονται. Έτσι.
Εσύ θα μένεις στο σπίτι, θα βάζεις 130 ευρώ, 70 τα βάζεις στο κράτος, αλλά τα παίρνει τράπεζα, δεν τα παίρνεις εσύ. Και το κίνητο θα είναι δικό τους λοιπόν. Και θα σου κάνουν και πληστηριασμούς, θα παίρνουν και από εκείνα τα χρήματα και χίλια και δύο άλλα. Αλλά όμως, να δούμε την επόμενη καρτέλα Μαρία, αλλά όμως κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι όταν είσαι αλαζόνας, έστω σαν πολιτικός, την πληρώνεις. Για να δούμε, βάλει να δούμε, ρυθμίσεις λέει. Αλλιώς και άλλα κόκκινα δάνεια. Δεν το έχουν καταλάβει. Γίνεται το κακό, αποτυχαίνουν τα προγράμματά τους, δημιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια και μετά τρέχουμε. Μετά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τίποτε. Νέο κύμα αναμένεται. Μονόδρομος λέει για τις τράπεζες, οι ρυθμίσεις. Και εμείς ερχόμαστε στα δικαστήρια, κάνουμε εξωδικαστικούς για ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν και σε σταλαζόνες. Με ξέλα κόλληβα μνημόσυνα λένε στα χωριά μας εκεί. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Αυτά κυρίες και κύριοι θα τα βρουν όλα μπροστά τους να ξέρετε. Εκεί την πατάνε οι πολιτικοί, δεν σταθμίζουν καλά τα πράγματα και κάνουν, ξέρετε, γίνονται εκλογές και χάνουν την εξουσία. Αλλά σιγουράζει ο λαός. Ένα-ένα τα κινήματα. Για να δούμε. Ένα-ένα. Ένα έτσι. Για να δει ο κόσμος. Βγήκε πάλι ο κόσμος στους δρόμους. Μπορεί να είναι και να τους μετράτε 50-100-200. Είδατε, εκεί περασπιστήκαν την κυρία Κουρούβου, μια αξιότιμη κυρία και το λέω δημόσια. Από Δευτέρα θα αναλάβουμε. Αν θέλει και η ίδια. Λοιπόν, έχω ανταλλάξει ένα-δυο μηνύματα και θα δείτε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη. Δεν μπορείτε να σπηλώνετε ανθρώπους δημόσια. Εμείς βλέπουμε σε μια Ελληνίδα, σε μια αξιοπρεπέστατη γυναίκα, η οποία για κάποιους λόγους που εμείς συνεκτιμούμε ότι δεν είναι όπως θέλουν μερικοί να λένε, λοιπόν έγινε ευάλωτος δανειολήπτης, ευάλωτη δανειολήπτης λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Αυτήν είναι κυρίες και κύριοι η χώρα. Ή τα λέμε χήμα και τσουβαλάτα έτσι να τα καταλαβαίνετε απλά, έτσι θα τα σχολιάζουμε εμείς. Βάλε να δει ο κόσμος, στεγαστικά δάνεια λέει. Πώς και πότε λέει θα επιδοτηθούν λέει, τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ζήσει μάνα να φας τριφύλι. Λοιπόν, ζήσει μάνα να φας τριφύλι. Δεν είναι αυτά λύσεις. Δεν είναι αυτά λύσεις. Δεν είναι. Ήδη είναι ευάλωτος. Πληρώνει 200 ευρώ. Ανεβαίνουν τα επιτόκια άλλα 100 και να του δώσεις 50 δεν σώνεται η κατάσταση. Ασπιρίνες είναι αυτές. Ή βλέπεις το πρόβλημα κατάματα σαν πολιτικός. Είσαι έξυπνος και κάνεις ένα νόμο και λες stop. Προστασία πρώτης κατοικίας, λοιπόν, και προσπαθείς, γιατί μιλάμε για λίγα χρήματα, έτσι. Όταν μιλάμε για 60-70 δισεκατομμύρια, άσε αυτά που φάγατε και αυτά που βγάλατε τώρα, γιατί παρουσιάζεται λοιπόν και βραβεύτηκε και καλά έκαναν, βράβευσαν τον Υπουργό Οικονομικών. Για μένα είναι ένας αξιόλογος υπουργός και σαν άτομο, δεν έχει σημασία αν ανοίξει τη Νέα Δημοκρατία, εμείς εδώ δεν χρωματίζουμε ανθρώπους. Λοιπόν, την εκπομπή μάλιστα. Πόσο δε μάλλον την εκπομπή. Λοιπόν, άρα για ποιες επιδοτήσεις μιλάμε. Για ψίχουλα. Κάθε μέρα γίνονται χιλιάδες πληστηριασμοί. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω το εξής. Γιατί πάρα πολύ σχολιάζεται και το ξαναλέω για αυτήν την απόφαση πού θα πάρει ο Άρεος Πάγος, ποια θα είναι η απόφαση αυτή. Λοιπόν, 26 πρώτου. Θα δούμε όμως τι συμβαίνει στην ελληνική δικαιοσύνη παρακάτω. Για βάλει να δει ο κόσμος τι λέει εδώ πέρα ένας πολιτικός αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός. Τι λέει εδώ πέρα. Παρετούμε λέει. Για να με συλλάβεις σε εισαγγελέα. Λοιπόν, και τι λέω εγώ. Αλέξη Τσίπρα να βλέπεις Σάκη Τζίμα. Και εσύ και ο Βαξεβάνος κι άλλοι. Λοιπόν, μου αρέσει η δήλωσή σου. Κάνε τον μήνυση. Γιατί δεν κάνεις μήνυση. Να βάλεις τους δικούς σου εκεί νομικούς, όπως κάνουμε εμείς, λοιπόν, και να πούν τι έκανε ο εισαγγελέας γνωμοδότης έτσι. Έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει εκείνο. Γιατί να παραιτηθείς. Κάτσε εκεί, να παραιτηθεί αυτός. Για βάλε να δούμε λοιπόν. Βάλε, συνέχισε έτσι να βλέπει ο κόσμος τι έχουμε ετοιμάσει. Βάλε, δυνατά, να δει ο κόσμος. Δεν το χειρίστηκες καλά, πλήστη μου. Εγώ γι' αυτό έκανα τη συζήτηση μπροστά σου. Δεν το χειρίστηκες καλά, πλήστη μου. Εγώ γι' αυτό έκανα τη συζήτηση μπροστά σου. Δεν το χειρίστηκες καλά, πλήστη μου. Εγώ γι' αυτό έκανα τη συζήτηση μπροστά σου. Δω, δεν βλέπεις, Αλέξη. Αλέξη, εδώ να βλέπεις ελληνικές τελείες.
Δεν το γυρίσει και σωστά το ζήτημα. Έλεγε ο αγαπημένος μου Ξαρχάκος, την ξέρετε όλοι, την κατηκουρασμένα παλικάρια λοιπόν. Λοιπόν, έτσι λέει, δεν το γυρίστηκε. Άμα δεν το γυρίσει σωστά το θέμα, έχασες. Γι' αυτό έχασες τις εκλογές. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Αλλά άκου και λίγο έτσι. Άκου λίγο ανθρώπους που υπήρξαν εκεί στην αριστερά. Βάλε να δει ο κόσμος, Μαρία. Βάλε δυνατά να ακούσουμε έτσι. Βάλ το. Θα δοθεί εντολή στον. Θα σκεφτεί πριν και διώξει. Θα δοθεί εντολή στον ανακριτή. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Και καταθέσαμε μια επίκαιρη επερώτηση και ακόμη είναι στη θέση τους. Τρεις ανάξιοι δικαστικοί λειτουργοί με μια ανάξια υπουργό της δικαιοσύνης η οποία δεν κίνησε τη διαδικασία να τους αντικαταστήσει. Να τους αντικαταστήσει. Θα δοθεί εντολή στον. Θα σκεφτεί πριν και διώξει. Θα δοθεί εντολή στον ανακριτή. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Και καταθέσαμε μια επίκαιρη επερώτηση και ακόμη είναι στη θέση τους. Τρεις ανάξιοι δικαστικοί λειτουργοί με μια ανάξια υπουργό της δικαιοσύνης η οποία δεν κίνησε τη διαδικασία να τους αντικαταστήσει. Να τους αντικαταστήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ανάξιοι. Ανάξιοι. Και επειδή εσύ δεν τα χειρίστηκε σωστά, Αλέξη, εμείς τα χειριζόμαστε σωστά τα θέματα. Για να δει ο κόσμος. Βάλε να δει ο κόσμος. Μείνεις σε αεροπαγίτη. 7 δισεκατομμύρια της 100 μεροληψία. Και σε ανήλικα μάλιστα. Μηνυμένος. Δεν αυτοεξαιρέθηκε. Βλέπετε εκεί, άρθρο 52 λέει, παράγραφος 1 και 2. Μόνο αυτό αρκεί. Δεν θα σας πω για την απόφαση. Γιατί την απόφαση θα τη σχολιάσουμε, είναι στη δουλειά μας. Και θα γελάτε. Θα διαβάζετε και θα γελάτε. Εσείς μωρέ θα αποφασίσετε το 26 πρώτο. Βάλτε και πέρα τους δικηγόρους, στο δικηγορικό σύλλογο εκεί πέρα λοιπόν. Των Αθηνών έχει αξιόλογους δικηγόρους. Εκεί πέρα να μορφωθείτε λίγο, να μην πω κι άλλα γιατί θα πω πολλά. Να, μια από τα ίδια, όπως τα έλεγε ο Γιαννόπουλος. Ασκείς ακόμα το λειτουργήμα. Τι δουλειά έχεις εσύ και να είσαι δικαστής. Άλλο επάγγελμα κάνει. Απέτυχες. Σου την αίσθησε ένας Έλληνας. Μετά από 22 χρόνια. Γιατί πίστευες και ξέρουν οι νομικοί σας παραστάτες και οι δικαστές και οι εισαγγελείς και όλοι. Δεν μπορείς να έχεις ένα βούλημα στα χέρια σου που δεν έχεις ένα όμως συμφέρον. Ο κύριος Τσίμας το είχε και στο φιλούσε 22 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε λοιπόν το επόμενο θέμα μας, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε, δείτε λοιπόν το επόμενο θέμα μας. Απολαύστε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πολάκι. Μαραβέγιας. Πάτσης. Καπάτος, Σμυρνής και Χιμάρας. Έτσι πέφτει η δεξιά, σύντροφη. Καλά, με τώρα χειρουργικά χτυπήματα. Εντάξει, τώρα το πώς πέφτει η δεξιά, στο Πουλάκι αυτό, κύριε Πουλάκι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Επειδή μου άρεσε όμως το δείχνω. Γιατί δεν νικήσει κανείς φέτος, JP. Θα το δούμε όλο. Κοίτα, νομίζω πως όλοι έχουν μια ευκαιρία. Κι εγώ και ο Φρέντι. Εννοώ μια ευκαιρία για τη δεύτερη θέση. Εμπρός! Κυνήγια που τώρα ξεκινά. Πουλάκι, δεύτερη, πρόσεξε. Άκου, άκου, άκου. Έτσι είναι η πρώτη. Με τα ψάρια δεν έχει πρώτη. Η πρώτη έτσι είναι. Μην τρελαθούμε. Εδώ λαθάλασσα. Να δείχνεις τα ψάρια, πού να πάρεις την πρώτη θέση, γιατί δείχνεις τα ψάρια και κατανομάζεις εκεί, να μην πω και τα ονόματα. Δεν θέλω. Βλέπετε. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό, έτσι παίρνεις την πρώτη θέση. Είδες προηγουμένως τα κινούμενα σχέδια. Τη δεύτερη λέει. Μπορώ να πάρω και τη δεύτερη. Λοιπόν. Και δεν λείπουν και μερικά ψάρια ακόμα, γιατί βγήκαν κι άλλα στη φόρα. Έτσι λοιπόν. Και γένους θηλυκού. Έχουμε και γένους θηλυκού λοιπόν. Για να δούμε την επόμενη καρτέλα. Έχουμε και γένους θηλυκού λοιπόν, ψαράκια, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αποκαλύψεις. Και με χαροποιεί το γεγονός ότι και τα πρωινάδικα αυτού, ειδικά το κουκουβιού αυτών που βάζουν χέρια και στην Αθήνα, αρχίζει και τα γυρνάει λίγο τα χατά. Περνάει έτσι απ' έξω απ' έξω, δηλαδή χωρίς να θίγει το κυβερνών κόμμα. Για να δούμε το κύριο Σπουλάκη τι λέει ακόμα. Τι λέει. Λέει για τον. Το είχε αυτό το ψάρι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο θέμα μας, Μαρία. Για να δούμε. Όλα αποκαλύψεις. Ναι, αυτό λέω. Βάλε το επόμενο. Δει εδώ. Αυτό το ψάρι έλειπε λοιπόν. Έλειπε εδώ το ψάρι. Μια γυναίκα εδώ, μια βουλευτής. Λοιπόν, η οποία φυσικά αρνείται τις κατηγορίες του κ. Πουλάκη. Εμείς αναμένουμε, είμαστε εδώ να τα δείχνουμε, να τα σχολιάζουμε. Γιατί ξέρετε αυτά
είναι στο αντικείμενό μας. Αυτά σταθμίζουν και ξυπνάνε τον ελληνικό λαό να καταλάβει ότι έχει δικαιώματα. Είτε είσαι δανειολήπτης, είτε είσαι άνθρωπος που διεκδικείς. Γιατί αν δεν διεκδικήσεις, δεν θα πάρεις τίποτα. Και είδατε πώς ήταν οι διεκδικήσεις. Ανάγκαζαν τους πολιτικούς να τάζουν. Είχε αυτόν τον κόσμο ο Ανδρέας, αλλά δεν έλεγε δά και δεν έφτιαχνε κέρια και δεν έταζε, να τρώγε και ο λαός και έβγαλε μετά τον μπάγκαλο λοιπόν εκεί που είπε, λέει, μαζί τα φάγαμε. Τώρα αυτός τρώει και πολύ, άλλοι εμείς τρώμε και πιο λίγο. Να δούμε το επόμενο θέμα μας, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλά τα θέματα, έτσι θα είναι η εκπομπή μας, μια γεμάτη εκπομπή. Εδώ λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας. Τα δείχνουμε με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας τρόπο, αλλά για να ακούσουμε λοιπόν αυτές τις πρακτικές εταιρείες που δημιουργηθήκαν που με το δανεισμό των ίδιων των τραπεζών επαγγέλλονται αυτά που επαγγέλλονται. Θα πληρώσουν τα δάνεια, για να ακούσουμε. Πήρατε δάνειο από την τράπεζα για να αγοράσετε τα δάνεια και τα πληρώσετε 4,3. Αυτό το δάνειο. Στην τράπεζα. Μπράβο. Αυτό το δάνειο έχει αποπληρωθεί, κύριε Πάτση. Σε μεγάλο μέρος του έχει αποπληρωθεί. Έχει αποπληρωθεί. Πόσα υπολείπονται, είναι πολλά τα χρήματα. Ναι. Κοιτάξτε, το δάνειο θα αποπληρωνόταν. Θα πληρωνόταν από τις πράξεις που θα έκανε, αν έκανε ενδεχομένως η εταιρεία. Γιατί δεν ήταν με προσωπική. Αφού είναι ανενεργός η εταιρεία, πώς θα αποπληρωθεί το δάνειο. Δεν θα αποπληρωθεί το δάνειο προφανώς. Δεν θα αποπληρωθεί. Το υπόλοιπο του δάνειου δεν θα αποπληρωθεί. Δεν θα αποπληρωθεί. Ευχαριστώ, Μαρία. Δεν θα αποπληρωθεί το επόμενο το δάνειο. Αυτοί τα καταθέτουν. Εμείς οι ίδιοι τα λένε. Δηλαδή, σου δίνουν χρήματα, σου δίνουν τα δάνεια. Λοιπόν, ζήσε, φάει, κυνήγα το λαό, δώσε ό,τι δίνεις και αν δεν το αποπληρώνεις το άλλο το δάνειο, δεν πειράζει. Δεν θα αποπληρωθεί το άλλο το δάνειο, λοιπόν. Λέει, πού είσαι από την τράπεζα, γιατί το από την τράπεζα μπορεί να το είπε και με άλλη έννοια. Έτσι, να τον έφυγε κουβέντα από την τράπεζα, γιατί μπορεί να ήταν και κάτι άλλο. Δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Για να δούμε λοιπόν όμως ένα που θα σας συνταράξει για αυτό το κουκουβιό εκεί στα πρωινάδικα. Ξέρετε ποιον λέω κουκουβιό με τα γυαλάκια. Λοιπόν, που δεν βλέπετε στην τηλεόραση και το κάνουν σκληρή κριτική γιατί χλεβάζει τον Έλληνα πιστό, τον χριστιανισμό, με ειρωνίες. Λοιπόν, και τα θαύματα αυτά τα οποία τα ζήσαν οι πρόγονοί μας, πολέμησαν με τη σκιά αυτή, με τη δύναμη αυτή του Θεού. Έτσι λοιπόν απελευθερωθήκαμε εμείς. Και όχι ρε κουκουβιέ με σένα που κουρουδεύεις τις ενορίες, τις εκκλησίες, τον κόσμο που προσκυνάει. Κοίτα εδώ αγράμματε, βλάκα, κοίτα, βάλε να δει ο κόσμος. Βάλε να δει οι δικοί μας τηλεθέτες, δυνατά. Εδώ είναι χώρος όπου κοιμόντουσαν ναύτες, όπως οι προηγούμενοι, απλά το έχουμε κάνει πιο εκθεσιακό και στις προθήκες έχουμε βάλει ό,τι έχουν προσφέρει στο πλοίο οι απόγονοι αυτών που υπηρέτησαν τότε στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντί να τα έχουν στα σπίτια τους και να τα φυλάνε, μας τα έχουν εμπιστευτεί εδώ και αυτό κάνει ακόμα πιο ιερό το πλοίο, γιατί είναι προσωπικά αντικείμενα, είναι ημερολόγια, είναι φωτογραφίες, είναι διπλώματα, στολές, ξύφι, παράσημα. Ό,τι είχε κάθε οικογένεια το έχει εμπιστευτεί εδώ. Και εμείς δείχνουμε τα προσωπικά αντικείμενα, αυτό που έγραψαν ιστορίες σε αυτό το πλοίο. Το σημαντικότερο κειμήλιο που υπάρχει σε αυτό το χώρο είναι αυτός ο κουβάς. Παραμονές της Ναυμαχίας της Έλλης. Ο υποκελευτής Κόδρας χρησιμοποιεί αυτό το κουβά για καθαρισμούς ή για λίπαση των πυροβόλων με γράσο. Πέφτει να κοιμηθεί και όταν ξυπνάει, έντρομος βλέπει σχηματισμένο επάνω στον κουβά το σχήμα ενός Αγίου με φωτοστέφανο, το οποίο δεν υπήρχε το προηγούμενο βράδυ που είχε πέσει να κοιμηθεί. Συγκλονισμένος και τρέμοντας, το δείχνει στους άλλους ναύτες, συναδέλφους του,
Και τον πρώτο που σκέφτεται να πάει τον κουβά να το δείξει είναι ο Ναύαρος Κουντουριώτης, που είναι βαθιά θρησκευόμενος, όπως έχουμε πει. Πηγαίνει τον κουβά στον Κουντουριώτη, μόλις τον βλέπει ο Κουντουριώτης δακρύζει και φωνάζει να συγκεντρωθεί όλο το πλήρωμα στο επίστεγο, στο πίσω μέρος του πλοίου. Και τους λέει, ο Θεός με πολλά σημάδια μας δείχνει το θέλημά Του. Με αυτό εδώ μας λέει ότι στην επερχόμενη ναυμαχία θα είμαστε νικητές. Και λέει στον αρχιμανδρίτη το δάφνο να πάρει το κουβά και γίνεται λιτανία στο κατάστρωμα του πλοίου μπροστά ο δάφνος με τον κουβά και όλο το πλήρωμα να ακολουθεί γύρω-γύρω στο κατάστρωμα του Αβέρο. Και όλοι ξέρετε, πιστεύω και οι νέοι να τα ακούτε λοιπόν, τους πήραν παραμάζωμα, τους έκλεισαν εκεί λοιπόν στα Δαρδανέλια τον Τούρκικο στρατό. Ο Τούρκικο στρατός με μεγάλες απώλειες, με νεκρούς λοιπόν 8 φορές παραπάνω. Εδώ είχε μόνο έναν νεκρό, εν πάση περιπτώσει την ξέρουν την ιστορία πάρα πολύ. Λοιπόν, Κουκουβιά, αύριο το πρωί που θα κάνεις την εκπομπή και 7 η ώρα, λοιπόν, αν έχεις κότσια, σχολίασαι εδώ. Βγες και πες ότι δεν είναι αλήθεια και ότι κάποιος σου γράφει στον κουβά. Λοιπόν, και μην εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους που δεν μπορούν δημόσια λοιπόν, να σε μέμψουν και μου δείχνεις εκεί με την άλλη την παρέα εκεί τον Άγιο Σπυρίδωνα και χλέβαζες, λέει, έλεγε και η κυρία και καλά κάνατε και την απομακρύνατε λοιπόν. Ο Θεός την απομάκρυνε, ας πάει να κάνει καμιά άλλη δουλειά. Έλεγε, αυτό είναι αναλύτω, λέει, παντόφλα το Αγίου Σπυρίδωνα, έλεγε η κυρία, λέει. Γι' αυτό είναι, βάλε μόνο τη φωτογραφία, μην του βάζεις το βίντεο, γιατί θα πω πολλά. Βάλε το λίγο δίπλα έτσι, χωρίς να ονομάζουμε, μην βάζεις να παίξεις τίποτα. Και έλεγε, γι' αυτό είναι αναλύω, λέει, ήταν τσαγκάρης. Βγες εδώ να πεις. Βγες εδώ, πλήρχος, ο ναύαρχος, ξεναγός. Η ιστορία ελληνική και πες ότι ο κουβάς το ζωγράφισαν. Γιατί άμα αρχίσω, θα τελειώσω αύριο το πρωί που ξεκινάει στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Είπα, θα είμαι σκληρός. Εμείς δεν σας ενοχλούμε. Πιστεύουμε στην Παναγία, πιστεύουμε στον Χριστό, έτσι ζούμε. Λοιπόν, όπως εμείς δεν σας ενοχλούμε, αφήστε λοιπόν αυτές τις μαγκές και τις ειρωνίες. Να ειρωνεύεστε την Ορθοδοξία. Λοιπόν, και το τι κάνει ο καθένας παπάς. Και άμα είναι αναλύει ότι η παντόφλα του Αγίου Σπυρίδου να ντροπεί. Αλλά τα περνάτε αυτά, τα ξαφανίσατε. Εγώ δεν είδα. Και θα το πω δημόσια. Εμείς θυμόμασταν, ήμασταν νέοι. Μας ευλογούσε, γινόταν εγγένεια στα σχολεία. Λοιπόν, ερχόταν ο παπάς. Λοιπόν, καμιά φορά μας έκανε και κάνα κήρυγμα. Το ξαφανιστήκανε. Δεν ξέρω. Θα βγάλουμε εδώ έναν διευθυντή σχολείου να μας πει. Να μάθουν τα νέα παιδιά που βλέπουν την εκπομπή μας, εσείς οι ίδιοι. Εξαφανίζουν. Και όταν εξαφανίζουν έτσι τις συνήθειες του λαού, είναι όλα σκόπιμα, κυρίες και κύριοι. Όλα σκόπιμα. Και τα λάθη τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς είμαστε εμείς σήμερα. Και για τα επόμενα πέντε λεπτά, θα σχολιάσω με τοπικά δρόμενα και θα είμαι σκληρός. Είναι ντροπή λοιπόν, βάλει να δει ο κόσμος. Δεν θέλω να δω τις διαμαρτυρίες του Δημάρχου. Λοιπόν, βάλει λοιπόν εκεί, αυτή είναι η φωτογραφία που θα δείτε, η επόμενη, η καρτέλα, αυτή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Άσε που εγώ βλέπω και δεν είχατε την ηφία ούτε να διπλώσετε και να πιάσετε και με καμιά παραμάνα. Τι είναι εκείνο, η μουκέτα, εκεί σηκώθηκε και η μουκέτα στον αέρα. Καρναβάλια, αυτά είναι καρναβάλια. Κάντε μια εξέδρα. Και δεν βλέπω εδώ, δεν βλέπω και καλά. Είναι η κυρία Κολυνδρίνη, η αντιπεριφερειάρχης εκεί. Είναι, δεν είναι, δεν, έτσι νομίζω. Ο κύριος Αγοραστός είναι. Άσε το δήμαρχο. Ο κύριος Αγοραστός είναι. Δεν είναι. Πρέπει να ντρέπεστε. Πρέπει να ντρέπεστε, τίποτα άλλο. Πρέπει να ντρέπεστε. Πάρ' το Μαρέ, δεν θέλω να πω άλλα. Έτσι λοιπόν, αυτά κάνουμε, απαξιώνουμε θεσμούς, ανθρώπους που εκλεγήκαν δημοκρατικά και εδώ μιας και δράπτουμε τις ευκαιρίες, δεν το είχα δει, για να το δω καλά, δεν βλέπω εδώ τον κύριο Αγοραστό.
Δεν μου να αναφέρω και καμιά πράγμα, μην λένε όλοι ότι λέμε για το Δήμο. Και ούτε την κυρία Κουλίνδρη, είναι ντροπή, πρέπει να ντρέπεστε. Τι είναι αυτά, ρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτο, πάρτο, δεν θέλω. Πάρτο, πάρτο, δεν θα πω πολλά. Και επειδή, ναι, εντάξει, θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα τους σχολιάσω, δεν έχω πρόβλημα. Θα τους σχολιάσω γιατί ακούστηκαν πολλά. Έτσι, βάλε αυτό που έκαναμε έτσι μοναδικό για τον κύριο Μαρινάκη, έτσι θα το στείλουμε κιόλας. Βάλ το έτσι να το ξαναδείτε. Το θέλετε να το ακούσετε όλο. Βάλ το να τα απολαύσουν οι τηλεθεατές μας. Και θα σας πω το νόημα. Ακούστε καλά και με προσοχή. Δείτε σκηνές και θα καταλάβετε. Δυνατά. Έκανε το σταυρό, είδατε, έκανε το σταυρό στο τέλος. Έχει πολύ μεγάλο νόημα, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι, το βίντεο και ο τρόπος αυτός. Όσοι είναι νοήμονες, ξέρουν, εμείς έτσι λίγο δεν θέλω να πω και για μένα πουλά, ξέρουμε πουλά και μπορούμε να το κρίνουμε λοιπόν. Ποιο ήταν το νόημα όμως, λοιπόν, γέμισε η πόλη. Έρχονται φίλαθλοι, έρχονται άνθρωποι, κουνουμάντα μαγαζιά, γίνεται λοιπόν τζερτζελέ στην πόλη. Τι έλεγαν οι Εβραίοι, τη στάχτη. Μόνο και η στάχτη είναι κάτι. Και εσείς προσπαθείτε να απαξιώσετε τα πάντα. Προσπαθείτε να απαξιώσετε τα πάντα. Και επειδή εγώ, ξέρετε, δεν θα το έκανα, γιατί θέλετε όλοι, πρόεδρε μου λέτε, πες κάτι για το ποδόσφαιρο. Έτσι θα βάζουμε και εμείς. Εδώ λένε αυτοί τα πρωινάδικα που είναι άσχετοι και από ποδόσφαιρο και από οικονομικά και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, έχω και ένα θεματάκι με τα ποδόσφαιρα και στα έξτρα Μαρία. Λοιπόν, πριν βάλεις αυτό, βάλε το επόμενο, έτσι, εκεί που έχει μια ομάδα. Θέλω να πω σε αγαπητούς μου φίλους εδώ για να μην κατακρίνουν ούτε το Βόλο, ούτε τον Ολυμπιακό Βόλο, ούτε το Δήμαρχο, ούτε κανέναν. Λοιπόν, για να τα λέμε έτσι εδώ δημοκρατικά, βάλε να δούμε λοιπόν εδώ. Εδώ βλέπετε είναι μια ομάδα, εδώ τοπική, και λέει και ένα αποτέλεσμα 0-0. Λοιπόν, χορτάσαμε λοιπόν συνεντεύξεις εδώ πέρυσι. Γεμίσαν τα μάτια μας, τα αυτιά μας. Λοιπόν, παίξαμε με 11 παίχτες και χάσαμε από μια γειτονική ομάδα. Παίξαμε εκεί μέσα, δεν ήμασταν καλοί. Παίξαν εκεί, ήρθαν 0-0. Λοιπόν, αλλά αυτά τα λάθη, όταν είσαι άσκετος σε διοίκηση, τα πληρώνεις. Και γιατί είσαι άσκετος, αυτή την ομάδα την έχεις απέναντι για πρωταθλητή. Κάτσε λοιπόν σαν βλάκας να πληρώνεις τώρα, να είσαι στη δεύτερη, τρίτη θέση, να κάνει πρωταθλητισμό αυτή είναι η ομάδα. Λοιπόν, που δεν θέλω να πω και κανένα αποτέλεσμα, ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος τα ξέρει όλα λοιπόν, γιατί βάζετε άλλους στο στόμα, αλλά δεν βάζετε τα δικά σας, έτσι. Λοιπόν, και επειδή αγαπώ και αυτή την ομάδα και την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου και το Βόλο, καθένας λοιπόν έχει την ιστορία του, προσπαθεί να δημιουργήσει μια ιστορία,
Λοιπόν, άλλους τα καταφέρνει καλύτερα, είναι στην Α' Διεθνική και εσείς, λοιπόν, δεν μάθατε, τουλάχιστον από αυτούς τους ανθρώπους που θέλετε να βάλετε στο στόμα, ότι όταν πας και αγωνίζεσαι, είσαι στη φουτιά για να πάρεις το πρωτάθλημα και δεν κάνεις άλλα, λοιπόν. Και είχαμε ολόκληρη ιστορία εδώ για να απομακρύνουμε, λέει, έναν προπονητή. Λοιπόν, φταίει η διοίκηση, φταίνουν τα παιδιά, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Και εύχομαι πρωταθλητής φέτος, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πρωταθλητής. Το εύχομαι κι εγώ και φυσικά δεν είναι κανένα πρόβλημα να το ευχηθεί και άλλος πρόεδρος ομάδος εδώ, και ας είναι στην Α' Εθνική ή, εν πάση περιπτώσει, και άλλη ομάδα στη Γ'. Αντίπαλοι είσαστε στο γήπεδο μέσα, δεν είμαστε αντίπαλοι έξω. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι το ποδόσφαιρο θέλει να είσαι τεχνοκράτης. Και όλα τα επαγγέλματα θέλουν να είσαι τεχνοκράτης. Και θα έλεγα τώρα, για φανταστείτε, λοιπόν, δεν θα πω παράδειγμα, δεν θα πω μια διοίκηση να έχει, λοιπόν, στα οικονομικά ή σε αυτό που κάνω εγώ και να έλεγε, ξέρεις ότι προσλαμβάνω τον κύριο Τζίμα. Δεν λέω εγώ για μένα, έναν άλλον σαν κύριο Τζίμα. Ποια θα ήταν τα χαΐρια. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πήγε και 58 όμως, Μαρία. Έτσι, να κλείσουμε, λοιπόν, την κλήρωση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Ναι, εντάξει, πάρτε και αυτό το τηλέφωνο. Σπάζουν τα τηλέφωνα. Να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι την επόμενη εβδομάδα θα καθιερώσουμε και το άλλο, ξέρετε, ανεβάζουμε. Έτσι, κλείσει την κλήρωση, Μαρίνα, δύο κόσμος, πρώτα, ναι. Εδώ τέλος της κλήρωσης, κυρίες και κύριοι. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, θα ανεβάζουμε, κυρίες και κύριοι, και την ανεβάζουμε live την εκπομπή. Τη βλέπετε και στο προσωπικό μου και στο Facebook και στην σελίδα. Και online και live streaming, δηλαδή την εκπομπή. Και εκεί θα καθιερώσουμε για να μπορείτε να συμμετάσχετε. Θα τις χωρίσουμε τις σκληρώσεις, ξαφνικές σκληρώσεις, ακόμα και με ένα like. Είδα, πάτησα το like και θα κάνουμε μια τρίτη κλήρωση, λοιπόν, για να μπορούν να συμμετάσχουν από την αρχή. Λοιπόν, όλοι έχουμε ανάγκη της έναρξης της εκπομπής μας. Όλοι έχουμε ανάγκη. Έχουμε 174 νούμερα. Για να δούμε τις δύο ή τους δύο τυχερούς. Παρακαλώ το κοντρόλ, αν μπορούμε να ανοίξουμε έτσι να δούμε. Πάμε, λοιπόν, στον πρώτο ή στην πρώτη νικήτρια. Να δούμε. Το 110. Να δούμε και το επόμενο. Και το 34. Να δούμε αν είναι νικήτρες ή νικητές. Δύο οι τυχεροί. Να έρθει, λοιπόν, και να ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι, γιατί η εκπομπή μας δεν ξεχνά. Είχαμε υποσχεθεί στην προηγούμενη εκπομπή ότι το φλουρί, που είναι λίρα χρυσή, θα το δώσουμε σε τηλεθεατή. Αλλά αν δώσουμε το φλουρί σε τηλεθεατή και πάει κάπου να το εξαργυρώσει, γιατί πιθανόν όλοι να έχουμε ανάγκη, θα χάσει κάποια χρήματα, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, η λίρα είναι στα 400 ευρώ περίπου σήμερα. Άρα, λοιπόν, η κυρία Κατερίνα, λοιπόν, 6944 η πρώτη νικήτρια. Αντιγόνη. Και κυρία Αντιγόνη, γυναίκες. Λοιπόν, να ξέρετε, κυρίες μου, στο ποσό αυτό το οποίο κληρώνει η εκπομπή μας, θα μοιράσουμε τη λίρα, λοιπόν, στις δύο εσάς νικήτριες, 200 και 200 ευρώ, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, για να δείτε ότι είμαστε κοντά σας, μετρητά, για να δείτε ότι είμαστε κοντά σας, ότι λέμε, το κρατάμε, θα είμαστε εδώ να σας στηρίζουμε, να σας βοηθάμε. Θέλω αισιοδοξία κοντά στα παιδιά σας, στις οικογένειες. Λοιπόν, με συγκίνησε η δανειολήπτρια, τα παιδιά της, είπαν δύο κόρες και μου μείνει αυτό. Μαμά, μπαμπά, είμαστε δίπλα, δίπλα. Το έβαλα μέσα στη ψυχή μου, το σφράγισα, το συνυπέγραψα και το έχω μέσα στο μυαλό μου.
Τέτοιες είναι οι ελληνικές οικογένειες. Αυτά τα παιδιά θέλουμε να γαλουχίσουμε. Αυτά τα παιδιά θέλουμε να κάνουμε. Και να παλέψουμε εδώ μαζί με τους νομικούς σας παραστάτες, λοιπόν, ενάντια σε αυτούς που θέλουν να ξεπουλήσουν τη χώρα μας. Καλό βράδυ. Καλημέρα μάλλον. Η Παναγιά μαζί μας. Φιλιά. Φιλιά. Θέλω κλείσει έτσι με ένα τραγουδάκι, Μαρία. Έχουμε στον αέρα, 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 λοιπόν, για να ακούσουμε τις νικήτριες. Τις νικήτριες, λοιπόν, να ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Η κυρία Τηγόνη είμαι. Καλά, εσείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα για που μου συστηθήκατε έτσι στον αέρα, κυρία Τηγόνη, το γνώριζα, να ξέρω ότι μας πληροφορεί το κοντρόλ, έχουμε εδώ το ακουστικό εδώ. Λοιπόν, πείτε μου, σας παρακαλώ, με το χέρι. Πείτε μου με το χέρι στην καρδιά, περιμένετε να κερδίσετε. Η αλήθεια είναι όχι και ξεπλάγει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είμαι και φοιτήτρια και τα έχω ανάγκη αυτά τα χρήματα, γιατί πηγαίνω έρχομαι, δυστυχώς, στον τόπο όπου μένω και σπουδάζω, οπότε τα είχα αρκετά ανάγκη αυτά τα χρήματα. Μου δίνεις διπλή χαρά, διπλή χαρά, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή φοίτηση. Με το καλό αποκατάσταση τώρα να με το ευχηθώ, γιατί θα με παρεξηγήσεις, θα με βάλεις και χέρια. Σε μια χώρα, μην αγχώνεστε, εννοώ σε μια χώρα χωρίς προοπτική. Ο Θεός να βάλει, Παναγιά να βάλει το χέρι, να έχουμε δουλειές για τους νέους. Εσύ όμως εκεί, έτσι, χρειαζόμαστε τα πτυχία, χρειαζόμαστε τις σπουδές. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, να είσαι καλότυχη πάντα. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Περάσαμε κατά πολύ, κυρίες και κύριοι. Φιλιά, καληνύχτα. Την άλλη Τετάρτη, εδώ, 10 και 30. Δώσε λύση με το Σάκη Τζίμα. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, Δανίκο. Βάλε ένα ποτό να ξεχαστούμε. Στην πόρτα μη μας δει κανείς και έλα τα παλιά να θυμηθούμε. Κλειστή πόρτα μη μας δει κανείς και έλα τα παλιά να θυμηθούμε. Πάμε! Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, εγώ καμάρα κι εσύ πολυτεχνείο. Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, εγώ καμάρα κι εσύ πολυτεχνείο. Εγώ καμάρα κι εσύ πολυτεχνείο. Εγώ καμάρα κι εσύ πολυτεχνείο.